Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 18 Ιανουαρίου. Το γιορτολόγιο της ημέρας δείχνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθανάσιος. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν. Έχουμε και πολλούς συναδέλφους ανταποκριτές στο εξωτερικό. Χρόνια πολλά σε όλους. Θάνος Αθανάσης, Αθανασία. Αθανασία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα πιάνουν δουλειά οι τεχνικές επιτροπές ή η τεχνική επιτροπή, αν θέλετε καλύτερα, στο Μον Πελεράν. Ήδη βρίσκονται εκεί οι αντιπροσωπείες και της Κύπρου και της Ελλάδας και ακριβώς της Τουρκίας, των Τουρκοκυπρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αυριανή. Ναι. Θα είναι και ο κύριος Γιούγκερ στο Μον Πελεράν. Έτσι ελεγχθεί αρχικά, αλλά. Αν θα πάει στην αρχή, αν θα πάει στο τέλος, θα διαφανεί. Πάντως δεν θα έχουμε και ιδιαίτερη ενημέρωση για το τι εξελίσσεται στο Μον Πελεράν. Οι αντιπροσωπείες οι οποίες θα καταστήσουν την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, γιατί είναι μία επιτροπή, μας τονίστηκε και αρκετές φορές, θα προσπαθήσουν να καταγράψουν τις θέσεις όλων των πλευρών, να απαντήσουν κάποια ερωτήματα που δεν θα αφορούν μόνο, από ό,τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τις εγγύσεις και την ασφάλεια, θα αφορούν και τις εγγύσεις για την εφαρμογή της λύσης, ναι. Αλλά και την εσωτερική ασφάλεια, εξωτερική ασφάλεια. Είναι διάφορα ζητήματα που θα καταγραφούν κάτω. Μάλιστα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληροφορίες για τον χάρτη που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, ο οποίος κινείται στο 21,2% και δεν περιλαμβάνει τη Μόρφου, την Καρπασία και ποιες άλλες περιοχές στα Αυριανή δεν περιλαμβάνει τη Μόρφου, την Καρπασία και τα Κόκκινα. Τα Κόκκινα έτσι κι αλλιώς δεν περιλαμβάνονταν ποτέ. Και δεν περιλαμβάνει επίσης τον Κορμαγκίτη. Αυτό μας έλεγε χθες ο κύριος Χαλιούς. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα είχαμε νέο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Εξελέγει ο κύριος Ταγιάννη από την Ιταλία, Ιταλός Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αντικαθιστά τον Γερμανό Σοσιαλδημοκράτη Μάρτιν Σούλτς. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον το ότι διαδέχεται ένα Γερμανό, ένα Βόρειο, ένα Νότιο. Σωστό. Ο κύριος, πώς τον είπαμε, Ταγιάννη. Ο κύριος Ταγιάννη. Αντώνιο Ταγιάννη. Αντώνιο Ταγιάννη. Γιόρταζε κιόλας χθες. Χθες. Ήταν το γιο του Αντωνίου. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Πάντως, στο βιογραφικό του, από ό,τι διάβασα χθες, περιλαμβάνεται και η θητεία του ως αξιωματικός, υπηρέτησε ως αξιωματικός στην Ιταλική αεροπορία. Μάλιστα. Και στρατιωτικός. Οπότε θα είναι σε υψηλές πτήσεις η θητεία του, εκεί θα κινηθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, σήμερα θα είναι ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος κοντά μας. Ακριβώς. Έχει πολλά ερωτήματα για να απαντηθούν. Ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πρώτη σας ενημέρωση, γιατί η Μαρίνα είναι εδώ και μας περιμένει. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα. Μαρίνα, σε ακούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί ως προς τις θέσεις αρχής στο Κυπριακό, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απάντησε σε επικρίσεις που δέχεται, κάνοντας έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις για ανακοχή και για κοινή προσπάθεια τερματισμού της κατοχής. Σε ομιλία του χθες, σε εκδήλωση για τα επιχειρηματικά βραβεία του In Business, ο πρόεδρος Αναστασιάδης απέρριψε ανησυχίες πως κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εξάλλου, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις συνομιλίες που αρχίζουν σήμερα στον Μον Πελεράν, η ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Είναι μέσα από αποφάσεις ευθύνης και πρωτοβουλίες που έγινε κατορθωτό επιτέλους ύστερα από 43 τόσα χρόνια ή αν θέλετε από το 64 και μετά, που γίνεται κατορθωτό να είμαστε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και να συζητούμε για πρώτη φορά την κατάργηση των εγγύσεων και την απαλλαγή μας από τον κατοχικό στρατό. Χωρίς αποφάσεις, χωρίς ευθύνη, δεν θα ήταν δυνατό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ένα είναι οι αποφάσεις που αφορούν την διαδικασία και άλλο είναι οι θέσεις αρχών που πρέπει να τηρούνται στις διαπραγματεύσεις. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να επιβεβαιώσω τους πάντες ότι δεν θα πρέπει κανένας να ανησυχεί ως προς τις θέσεις αρχής. Λέγονται, ακούγονται πολλά. Είναι δικαίωμα σε μια δημοκρατία η αντίθετη άποψη. Αυτό που μόνο κάνουν έκκληση είναι τούτες τις ώρες τις κρίσιμες. Αν μη τι άλλο,
ας στηρίσουμε αναγκουχή και ας ενωμένοι αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι κοινή επιθυμία όλων. Να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από την κατοχή, να την επανενώσουμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει παρά από την κατοχή. Όχι από τη συμμετοχή της σε διάλογο. Όχι από τη συμμετοχή της σε διεθνείς διοργανώσεις που αφορούν ή άπτονται της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Και δεν υποβαθμίζεται ο θεσμός του Προέδρου όταν συμμετέχει και εκπροσωπεί και την πατρίδα του, το κράτος δηλαδή, αλλά και την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Δεν μετατρέπεται σε κοινοτάρχη, όπως ακούω να λέγεται. Τις επόμενες των ημερών θα ευρίσκομαι στην Πορτογαλία σε μια ευρωμεσογειακή συνάντηση με 7 αρχηγούς κρατών της Μεσογείου. Τις επόμενες των ημερών θα ευρίσκομαι για να προσφωνήσω το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου η χώρα μας προεδρεύει. Και τις επόμενες των ημερών θα ευρίσκομαι στη Μάλτα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά έτσι για να καθησυχάσω ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα οι εκάστοτε προέδροι, όπου και αν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κατέβαλαν, δεν υποβάθμισαν ούτε το αξίωμα, ούτε και ποτέ διακινδύνευσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Είστε αισιοδόξος? Δεν είναι θέμα δικής μας αισιοδοξίας, δικής μας αποφασιστικότητας. Απαιτείται πέρα, εξαρτάται από την βούληση, την πραγματική βούληση της Τουρκίας. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα από το διάλογο που ξεκινά θα υπάρξουν εκείνες οι μορφές προτάσεων που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην επίλυση του Κυπριακού. Είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι. Πρόεδρε, η ομάδα μας έχει πάει εκεί έτοιμη να αντιμετωπίσει. Και ακούντως προετοιμασμένοι και απόλυτα συντονισμένοι με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία αντιρούμε καθημερινή, έχουμε καθημερινή επαφή, αλλά και με σωρία άλλων παραγόντων. Σας ευχαριστώ. Την ελληνοκυπριακή πλευρά στις διαβουλεύσεις του Μον Μπλεράν για την ασφάλεια και τις εγγύησεις εκπροσωπεί ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Των πλαισιώνων του Μάζου Τσελεπής, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, ο αντισυνταγματάρχης Νεόφυτος Παχουλίδης, ο οποίος υπηρετεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πανεπιστημιακός Άρης Κωνσταντινίδης, ο διπλωμάτης Παντελής Παντελίδης, δύο διπλωμάτες από το γραφείο του διαπραγματευτή, καθώς και ομάδα υποστήριξης. Επικεφαλής της επταμελούς ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρης Παρασκευόπουλος, ενώ επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Μουχτάρ Γκιούν. Της πενταμελούς τουρκοκυπριακής αντιπροσωπείας ηγείται ο διαπραγματευτής ο Στυλναμί, ενώ αυτήν συμμετέχει και ο εκπρόσωπος του τουρκοκύπριου ηγέτη Πάρης Πουρτσού. Για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό και το στόχο της ομάδας εργασίας που θα συνέλθει σήμερα στο Μον Μπλεράν, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εκπομπή του ΡΙΚ εδώ και τώρα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως θα καταρτιστεί ένα έγγραφο εργασίας, βάσει του οποίου θα αποσαφινιστούν και οι δυνατότητες για τα επόμενα βήματα. Σχολίασε και το λόγο μη παρουσία στη διάσκεψη της Γενέβης των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στόχος είναι μέσα από το έγγραφο που θα προκύψει να υπάρχουν κοινές προσεγγίσεις, ταυτόσιμες προσεγγίσεις που να μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι τις 20 να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, να δούμε το έγγραφο εργασίας που θα ετοιμαστεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το έγγραφο θα προκύψει μέσα από τις θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν έχει εμπλοκή, αν θέλετε, τα Ηνωμένα Έθνη στην ετοιμασία αυτού του εγγράφου, είναι αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή δεν είναι ιδέες των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί καταλήξαμε στο σημείο να μην εκπροσωπείται κανένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στην διάσκεψη για την Κύπρο? Σήμερα ο κύριος Λαυρόφ, μιλώντας από τη Μόσχα, αναφέρθηκε σε αυτή τη διάσταση, ξεκαθαρίζοντας μέσα από τις δηλώσεις του ότι ήταν επιθυμία και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρχει συμμετοχή από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά υπήρξε, αν θέλετε, όχι αντίδραση, αλλά δεν ήταν κάτι που επιθυμούσε και η άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα, επειδή στη Γενέβη
δεν είμαστε σε ακτίνα λύσης του Κυπριακού, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην ανάγκη να υιοθετηθεί ένα ισχυρό ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί θεωρούμε ότι ναι, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει μέσα στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού. Θεωρούμε ότι σε επόμενες διασκέψεις για την Κύπρο, σε μια πιο προχωρημένη αν θέλετε φάση, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα είναι εκεί, γιατί ακριβώς θα έχουν ευθύνη. Ο Αντώνιο Ταγιάννη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ταγιάννη επικράτησε στην τέταρτη και τελική ψηφοφορία που διεξήχθη στο Στρασβούργο με 351 ψήφους. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Μετά από μια μακρά διαδικασία 4 εκλογικών γύρων, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 351 ψήφων έναντι 282 του συνυποψηφίου του από τους Ευρωσοσιαλιστές Γιάννη Πιτέλα. Ήταν μια δημοκρατική αντιπαράθεση. Όπως σας είπα σήμερα, θα είμαι πρόεδρος όλων. Θα ενδιαφέρομαι για όλους τους ευρωβουλευτές, για όλες τις πολιτικές ομάδες. Μπορείτε να υπολογίζετε στην απόλυτη διαθεσιμότητά μου, δήλωσε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της νίκης του. Ο Αντώνιο Ταγιάννη δεν κατάφερε να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται στους τρεις πρώτους γύρους της εκλογικής διαδικασίας. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Ο Ιταλός πολιτικός που έχει διατελέσει και εκπρόσωπος του Σίλβιο Μπερλουσκόνη δεν θα κατάφερε να κερδίσει αν δεν εξασφάλιζε πριν από τον τέταρτο γύρο τη στήριξη της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Τη στρατηγική της για τον Brexit παρουσίασε χθες η Τερέζα Μέι, ώστε, όπως είπε, με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά, να μπορεί η χώρα να διαπραγματεύεται τις δικές της εμπορικές συμφωνίες. Το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί προς έγκριση και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου. And my job is to get the right deal for Britain as we do. Μακριά αλλά πολύ αγαπημένη είναι το όραμα της Τερέζα Μέι για το Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι στην ενιαία αγορά, αλλά θα επιδιώξει νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, αλλά θα διαλέγει τους Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμεί. We want to buy your goods and services, as you ask. Why we will ensure we can control immigration to Britain from Europe. We will continue to attract the brightest and the best. Οι νόμοι της Βρετανίας θα γράφονται στη Βρετανία και όχι στις Βρυξέλλες, είπε η Τερέζα Μέι. Θα συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιστήμη, την τεχνολογία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, αναζητώντας ταυτόχρονα νέες συμμαχίες. Η Μέι προειδοποίησε την Ευρώπη να μην προσπαθήσει να τιμωρήσει τη Βρετανία, λέγοντας ότι θα προτιμήσει να μην υπογράψει κακή συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση θα αναζητήσει συμφωνίες με τρίτες χώρες προσφέροντας πολύ ανταγωνιστική φορολογία. Η ομιλία ήταν ρεαλιστική και εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, δηλώνει ο Ντόναλντ Τούσκ. Yet I know there are some voices calling for a punitive deal. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe. Το σχέδιο μοιάζει αρκετά φιλόδοξο, σχολιάζει η Τσεχία, ενώ η Γερμανία που αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά της πριν ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, λέει ότι η κάθε χώρα δεν μπορεί να διαλέγει ό,τι της συμφέρει. Einmal herausstellt, dass man den vollen Zugang zum Binnenmarkt auch bekommen kann, wenn man sich bestimmte Dinge aussucht, dann wird sehr schnell der Binnenmarkt als solches, der unser großer Vorteil ist, in Gefahr geraten, weil sich jedes Land. Η Στερλίνα κατέγραψε άνοδο στο χρηματιστήριο, καθώς η Βρετανή Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι η τελική συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Έντονες αντιδράσεις Ευρωπαίων ηγετών προκαλούν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται συμβουλές από το εξωτερικό, ήταν η απάντηση του Φρανσουά Ολάντ. Πάντως, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκει σταθερή υποστήριξη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Για προσπάθειες υπονόμευσης του Ντόναλντ Τραμπ από την απερχόμενη Αμερικανική κυβέρνηση, μίλα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σχολιάζοντας τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πως η Ρωσία έχει στοιχεία εναντίον του εκλεγμένου Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, μιλά για ξεπεσμό της πολιτικής ελίτ της Δύσης. Φουμπρικούν
и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε το φάκελο που αναφέρεται σε σεξουαλικές δραστηριότητες του Τραμπ παλαιότερα στη Μόσχα ως ψεύτικο, τονίζοντας ότι αν και δεν γνωρίζει τον ίδιο προσωπικά, ελπίζει πως οι δύο ηγέτες θα έχουν μια καλή συνεργασία. Οι αντιδράσεις πάντως μετά την τελευταία συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ και τα σχόλιά του εναντίον του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κοπάσει. Elle n'a pas besoin de conseil extérieur pour lui dire ce qu'elle a à faire. Nous sommes suffisamment nombreux à l'intérieur de l'Europe. Pour savoir comment trouver les compromis et faire les choix. Es ist jedenfalls schwer, dieses Interview bis zum Ende zu lesen, ohne gänzlich ohne Sorge zu sein. Ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Άντονις Καραμούτσι από τον Νταβός, προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, τονίζοντας πως ο εκλεγμένος πρόεδρος χαρακτήρισε τμήματα της συμμαχίας ως παροχημένα, όχι το σύνολό της. And so when he uses the word obsolete and everybody runs around and says, oh, he's going to bust up NATO, that's not what he's saying. When he says, hey, wait a minute, there's a 2 or 3% per GDP per country for defense expenditure, and a lot of guys are not paying their bills. Λίγα 24 ώρα πριν την ορκομοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με το γιο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ενώ αρκετά σχόλια προκάλεσε και το λάθος του στο Twitter να μπερδέψει τον λογαριασμό της κόρης του με άλλη Ιβάνκα, μια Βρετανίδα, η οποία μάλιστα του απάντησε, ζητώντας του να αφήσει το Twitter και να ασχοληθεί με σοβαρά ζητήματα. Η ιστορία γράφει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα πάρει μέρος στη γιορτή του NBA, το All-Star Game. Το φετινά κατορθώματα του 22χρονου τον έχουν φέρει στην ελίτ του αμερικανικού μπάσκετ και μάλιστα πολλοί τολμούν να τον συγκρίνουν με ιερά τέρατα του NBA όπως ο Μάικλ Τζόρταν. Όταν το 2013 ο Γιάννης Αντετοκούμπο επιλεγόταν στον Αντετοκούμπο, who's who seems to be getting better each year. Το ερώτημα για την παρουσία του στο All-Star Game. 4 αγώνες για τη φάση των 16 του ποδοσφαιρικού κυπέλου Coca-Cola. Στις 7 θα αρχίσει ο αγώνας από Νέα Σαλαμίνας, ο πρώτος μεταξύ τους στο GACP. Οι άλλοι 3 αγώνες είναι επαναληπτικοί. Στις 3 αρχίζει στο Μακάριο ο αγώνας Εθνικού Άσος Ολυμπιακού. Στον πρώτο αγώνα είχε νικήσει ο Ολυμπιακός με 2-0. Στις 5 αρχίζει στο Δασάκι της Άχνας ο αγώνας Εθνικού Ομόνιας. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν 0-0. Στις 6 αρχίζει ο αγώνας Καρμιώτησα ΑΕΚ στο ΓΑΣΙΖΙ. Στο πρώτο αγώνα είχε νικήσει η ΑΕΚ με 2-0. Απευθείας περιγραφή όλων των αγώνων θα μεταδίδεται από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα φρένουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενή ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα ανατολικά παράλια, στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Σταύρη Σταύρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου. Λοιπόν, το κύριο θέμα στον Φιλελεύθερο έχει τον τίτλο «Πόλεμος με τους χάρτες». Προδημήνου Ερτογάν ενημέρωσε το κατοχικό καθεστώς για μόρφου και κόκκινα. Χριστοδουλίδης δεν περιλαμβάνεται στον τουρκοκυπριακό χάρτη η θέση του Τούρκου Προέδρου. Στο κύριο θέμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», να θυμίσουμε ότι η δήλωση και η πρόθεση, αν θέλετε, Τούρκου Προέδρου ήταν η εξής. Το κατοχικό καθεστώς να ενώσει τη Μόρφου με τον θύλακα των Κοκκίνων σε περίπτωση συμφωνίας στο Κυπριακό. Και ξεκαθάρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης ότι δεν περιλαμβάνεται στον τουρκοκυπριακό χάρτη θέση του Τούρκου Προέδρου. Λοιπόν, τώρα, στη φωτογραφία που δημοσιεύεται πρωτοσέλιδα στον Φιλελεύθερο αφορά τα δηληστήρια της Λάρνακας. Ξεκινά την τρίτη κατεδάφιση του δηληστηρίου της Λάρνακας. Είναι κάτι που οι Λαρνακείς περίμεναν περισσότερο από 15 χρόνια, ακριβώς για τη μετακίνηση του δηληστηρίου της Λάρνακας, γράφει ο Φιλελεύθερος. Το πολυπόθητο αίτημά τους θα αρχίσει να ικανοποιείται την ερχόμενη Τρίτη. Δεξιότερα τώρα,
πάμε δεξιότερα, ακριβώς στην ίδια φωτογραφία, στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, εκεί. Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου, άμεσα προσαρμόζονται οι τιμές των καυσίμων. Μπορεί η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού να ψάχνει τα τελευταία 3 χρόνια να διαπιστώσει κατά πόσο συνάδει η ταχύτητα προσαρμογής των λιανικών τιμών των καυσίμων στις αυξήσεις και στις μειώσεις των διεθνών τιμών. Ωστόσο, το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαπιστώνει ότι η προσαρμογή στην Κύπρο συνάδει. Πάμε τώρα στο πάνω μέρος του Φιλελευθέρου, δεξιά. Για έλεγχο κατακρίσεων αντιδρούν οι κυβερνητικοί για GPS στα οχήματα. Στο πάνω μέρος της εφημερίδας είμαστε. Στο πάνω μέρος, πιο πάνω δεξιά, εκεί. Αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση συσκευών GPS στα οχήματα του δημοσίου για αποφυγή καταχρήσεων. Δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν λόγο για μεγάλο αδελφό στους κόρπους του δημοσίου. Και βεβαίως αυτά τα GPS θα έχουν στόχο να καταγράφουν τις κινήσεις ακριβώς των υπηρεσιακών οχημάτων Σταυριανή, γιατί λέγεται ότι κάποιοι τα χρησιμοποιούν, βγαίνουν εκτός δρομολογίου και τα χρησιμοποιούν για προσωπικούς σκοπούς και λόγους. Για να κάνουν δικές τους δουλειές, ναι, τα Σαββατοκυρίακα. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρουμε αν συμβαίνει αυτό, αλλά προφανώς για να μπαίνουν τα GPS, ο στόχος είναι προφανής. Λοιπόν, πάμε αριστερότερα. Ο Αντώνιο Ταγιάννη νίκησε στην 4η ψηφοφορία, είναι νέος πρόεδρος της Ευρωβουλής και διαδέχεται τον Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος διετέλεσε την προηγούμενη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωβουλής. Πάμε αριστερότερα. Κάποιοι μπλόκαρα συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διάσκεψη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε χθες πως κάποιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ άφησε σαφώς να εννοηθεί πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει προς την κατεύθυνση της εμπλοκής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάμε πιο κάτω στα υπόλοιπα θέματα που δημοσιεύονται πρωτοσέλιδα στο Φιλελεύθερο. Προπόνηση σε εκατοστάρια έκανε πριν από δράση. Προπόνηση στα εκατοστάρια στο γήπεδο των φυλακών για να είναι σε φόρμα την ώρα της απόδρασης του έκανε ενώ τελούσε υποκράτηση ο Ουκρανός φυγόδηγος. Δηλαδή ενώ τελούσε υποκράτηση έκανε, ξέρω, μια-δυο ώρες την ημέρα προετοιμασία. Για να εξωθαύμαστε. Για να είναι fit. Για να είναι fit. Και όλα τα συναφή. Προφανώς έκανε και διατροφή. Για να μπορεί να τρέξει μετά. Λοιπόν. Και έκανε την απόσταση από δικαστήριο μοτοσυκλέτα. Ναι. Κάθε μέρα. Ναι. Τι να πει κανείς τώρα. Η αστυνομική δεν έκανε την προπόνηση. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, προς σκληρό Brexit οδεύει η Βρετανία. Η Βρετανία Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για ένα σκληρό Brexit, ανακοίνωσε την αποχώρηση της χώρας της από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την επιδίωξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ένωση. Άναψε πράσινο φως για έκδοση της ΕΦΗΣ, πράσινο από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εφετών για την έκδοση της ΕΦΗΣ, η Ροδότου και το Γονιόν της άναψε χθες. Τις επόμενες μέρες μεταφέρονται στην Κύπρο για την δίκη για το τροχαίο. Πιο κάτω, το ξυλοφόρτωσαν γιατί έκανε τη δουλειά του. Στο Έλεος 2 αγνώστων βρέθηκε χθες υπάλληλος της ΑΕΚ, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του και τυπήθηκε άγρια. Πήγε σε οικία προκειμένου να κόψει το ρεύμα λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Λοιπόν, πάμε τώρα στην γελιογραφία του ΠΙΝ. Εκάμαμε τους και εμείς πολλά, τους καημένους, τους στρατηγικούς μας εταίρους. Πάμε πιο κάτω. Παραβίαση την νομοθεσία. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τους Ανάπηρους δικαιώνει τους ανάπηρους εκπαιδευτικούς που παραβέμφθηκαν στην Επιτροπή σε Ιατροσυμβούλια και Ψυχιάτρους η Επίτροπος Διοικήσεως. Σε έκθεσή της αναφέρει ότι εν λόγω Επιτροπή θεώρησε την αναπηρία ως ασθένεια κατά παράβαση της νομοθεσίας για την ισότητα και τις διακρίσεις. Στα 6,5 δις η αξία των τουρκοκυπριακών περιουσιών. 65,5 εκατομμύρια από το Εράσμους σε 10 χρόνια. Στόχος της Ένωσης για την περίοδο 14-20 μέσω του προγράμματος Erasmus Plus για εκπαίδευση, κατάρτιση, ενδυνάμωση και εθελοντισμό είναι τα 3,9 εκατομμύρια άτομα. Λοιπόν, πάμε τώρα δεξιότερα. Έρχεται το πλοίο που μας δόρισε το Ομάν.
Το πρώτο πλοίο για επιτήρηση της Κυπριακής ΑΟΣ έρχεται στην Κύπρο. Μας έρχεται από το βασιλικό ναυτικό της χώρας του Σουλτάνου του Ομάν και είναι δώρο ακριβώς, το οποίο έρχεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο. Η δημοσιοποίηση της πρόθεσης του Ομάν προκάλεσε αντιδράσεις από την Τουρκία, γράφει ο Φιλελεύθερος, καθώς οι δύο χώρες διατηρούν καλές διπλωματικές σχέσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα δεξιότερα, εκεί στη γωνιά του Φιλελευθέρου, στον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, πράσινο φως για τρεις ουρανοξύστες 165 μέτρων. Καυγάς μεταξύ υπουργείων, κλείνουν στο ψυχιατρίο άτομα με νοητική στέρηση. 10 άτομα με νοητική στέρηση εξακολουθούν να ζουν στο ψυχιατρίο επειδή το Υπουργείο Εργασίας δεν αναλαμβάνει την αποϊδρυματοποίησή τους. Αυτό κατήγγειλε στην Βουλή η Διευθύντρια του Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα άτομα αυτά παρουσιάζουν και ψυχικές διαταραχές. Η διαμάχη μεταξύ των δύο υπουργείων για τα 10 αυτά άτομα φαίνεται να έχει αρκετή προϊστορία. Δηλαδή το κράτος διαθέτει 100 σπίτια τα οποία οδηγούν στην αποϊδρυματοποίηση τέτοιων ατόμων, αλλά τα άτομα αυτά δεν μεταφέρθηκαν σε αυτά τα 100 σπίτια που διαθέτει το κράτος. Έχουμε τόσα σπίτια, θέλω να πει. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Θυμάμαι την μάνα που είχαμε φιλοξενήσει που μετά από δική της παρέμβαση και μετά από δικές της διαμαρτυρίες κατάφερε να εξασφαλίσει σπίτι για το παιδικό της παιδί. Ακριβώς. Δεν ισχύει αυτό για όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Και μιλούμε για τα αυτιστικά παιδιά. Ναι, και καταλήγουν στα ψυχιατρία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, είναι και άλλα παιδιά τα οποία χρήζουν τη ειδική εκπαίδευση, πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία, αλλά όταν συμπληρώσουν το 19ο έτος της ηλικίας τους ή το 21ο, δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Είναι αυτό που μας λέγε χθες ο κ. Χατζηρούσος, ότι μέσα στο, στα σχέδιά τους οι Μαρονίδες θέλουν να δημιουργήσουν ένα χώρο που να φιλοξενεί άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί είναι κρίμα να φιλοξενούνται σε γυροκομεία ή ψυχιατρία. Στην καλύτερη περίπτωση γυροκομεία, ακριβώς. Η χειρότερη ψυχιατρία, ναι. Το κράτος θα έπρεπε, σκορπάει από εδώ και από εκεί λεφτά, να μαζέψει αυτά τα κονδύλια και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα σπίτι που να μπορεί να φιλοξενεί αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Ένα χώρο που να μπορούν να φιλοξενούνται. Μέχρι σήμερα στηριζόμαστε μόνο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, πάμε αριστερότερα. Έχουμε το θέμα με το ρεκόρ αφίξεων τουριστών. Αριστερότερα, ανήλικη με Κύπρια μητέρα από το 2000 περιμένει να πολιτογραφηθεί. Κύπρια, δεξιότερα είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς. Και τέλος, αποστρατεύτηκε πρόσφατα υποψηφιότητα Λεοντάρη για νέος αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Ο αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, που ήταν διοικητής της πρώτης στρατιάς, θεωρείται εκ των βασικών υποψηφίων για να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Φρουράς. Και διαβάζαμε προηγουμένως το βιογραφικό του κυρίου Λεοντάρη, το οποίο είναι πλούσιο. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και ως ακόλουθος άμυνας στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον για 3 χρόνια και επίσης 2 θητείες στο ΝΑΤΟ. Διετέλεσε ως επιτελάρχης και ως διοικητής του τρίτου σώματος στρατού στο ΝΑΤΟ. Έχει ενδεχομένως το πιο πλούσιο βιογραφικό από όλους. Πολύ σωστά. Και πάμε να κλείσουμε με την γελιογραφία του Νίκου του Μποιαζή στο μικρό ένθερο του Φιλελευθέρου. Αν θέλεις να παραλάβεις κάποιο οδηγό σου από το αεροδρόμιο, θα δυσκολευτείς, αφού ως γνωστόν δεν σε αφήνουν να παρκάρεις το χώρο αφίξεων και το πράγμα περιπλέγεται. Αντίθετα, το να παραλάβεις κάποιον από τα δικαστήρια είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά από το Φιλελεύθερο. Και πάμε στην Χαραυγή. Κατά συρροήν πολιτική παχυδερμία, η ΟΝΑ, πειθαρχική έρευνα διέταξε ο αρχηγός, εκτεθειμένη απέναντι στις ρωσικές αρχές, 2 αποδράσεις, αλλά ο Υπουργός Αγρών ηγόρασε. Η δεύτερη απόδραση κρατουμένο από τα χέρια της αστυνομίας μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ημερών και κυρίως οι υπόνοιες για εμπλοκή αστυνομικών έφεραν τον αρμόδιο Υπουργό και πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας να περιορίζεται σε μια διοικητική έρευνα χωρίς καμιά αναφορά σε ενδεχόμενο πολιτικής ευθύνης από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχουν υπόνοιες για εμπλοκή και αστυνομικών. Μάλλον μπορεί να έκαναν προπόνηση και οι αστυνομικοί. Λίγο πιο κάτω ξεκινούν οι συζητήσεις τεχνοκρατών στο Μον Πελεράν σήμερα. Κάτω-κάτω, ασυμβίβαστο για θεματοθέτες εξετάσεων, θα αποκλείονται όσοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με φροντιστήρια.
καθώς και άτομα που έχουν στενή συγγένεια με εξεταζόμενους. Κατά τόσο καιρό επιτρεπόταν να είναι θεματοθέτες άνθρωποι που διδάσκουν σε φροντιστήρια ή έχουν φροντιστήρια. Άριστα. Έναψη. Δεξιά, φούλια πρόκριση στο δασάκι Ομόνια. Ο Αντώνιο Ταγιάννη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξελέγει στην τέταρτη ψηφορία νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Και διάβαζα μόλις τώρα μία πληροφορία στο Twitter για τον κύριο Ταγιάννη, που έχει πολύ ενδιαφέρον και για την πορεία του ως πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ήταν σύμβουλος του Μπερλουσκόνη, από τους στενότερους σύμβουλους του Μπερλουσκόνη. Ο κύριος Ταγιάννη. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά τον συμβούλιο υποθέτω μόνο για πολιτικά θέματα. Σωστά. Μα ο Μπερλουσκόνη τα είχε κάνει όλα ένα κρεβάτι τότε. Μην ξεχνάτε, ο Βλαντιμίρ Πουτίν του είχε κάνει δώρο κρεβάτι του Μπερλουσκόνη. Ακριβώς. Λοιπόν, έρχεται αναστάτω στα σχολεία λόγω του κυβερνητικού εξιθελισμού για τους κανονισμούς. Από το 1 ευρώ και 20 σέντ τιμή της βενζίνης, τα 70 σέντ είναι φορολογία και τα 13,5 σέντ κέρδη εταιριών. Φίλος εκεί στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας της κυβέρνησης, το ΑΚΕΛ επανέρχεται με προτάσεις. Επιστροφή του ΘΟΚ στο Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου το καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Πάνω-πάνω δυσβάστακτες αυξήσεις ΑΕΚ για καταναλωτές. Είναι αυτό το θέμα που είχαμε συζητήσει το 16, τέλη του 16. Τελικά θα πάνε με αυξήσεις τιμών στην ΑΕΚ. Θα πάμε με αυξήσεις τιμών. Ναι, εξοντοτικές αυξήσεις για χρήστες ηλεκτρικών θερμοσυσσωρευτών και υδραντλιών. Και αριστερά το κάθε Υπουργείο το βιολί του. Το ένα Υπουργείο κατηγορεί το άλλο για αιμονές την ίδια ώρα που 10 συνάνθρωποι μας ελείψη συνεννόησης και κρατικών στεγών διαβιούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, μάλιστα κάτω από άθλιες συνθήκες. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε συνέχεια με το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Εντατικό τρίμερο για τις εγγύσεις. Καταγραφή θέσεων στα ερωτήματα των Ηνωμένων Εθνών. Παραμένει ο στόχος για επάνωδο στην Γενέβη. Βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκινά σήμερα στο Μπελεράν η εργασία των τεχνοκρατών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς μαζί με αυτών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα βεβαίως την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Στόχος είναι να συνέλθει εκ νέου διάσκεψη για την Κύπρο περί τα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές του Φλεβάρι, το πιθανότερο ξαρά στη Γενέβη, για να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, γράφει ο Φιλελεύθερος, παρουσία και των πρωθυπουργών των εγκυητριών δυνάμεων. Διάσκεψη Γενέβης δεν έπεισε η τηλεόραση, τα τηλεοπτικά κανάλια δεν έπεισαν τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου να καθυλωθεί μπροστά στους δέκτες και να ενημερωθεί για την διάσκεψη στη Γενέβη, παρά τις μαραθώνιες εκπομπές, τα πάνελ με τα κομματικά στελέχη και τις συνεχείς απευθείας συνδέσεις. Νέο συνέδριο ΑΚΕΛ εν ώψη δημοψηφίσματος, ξεκαθάρισμα από Άνδρο Κυπριανού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε δημοσίως ότι το κόμμα θα πάει σε συνέδριο αν τα πράγματα στο Κυπριακό καταλήξουν σε συμφωνία η οποία θα οδηγηθεί σε δημοψήφισμα στις δύο κοινότητες. Ο Άνδρος Κυπριανού απέρριψε τις επικρίσεις από τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ αλλά και από κάποια στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν εγείρει κατά τρόπον διακριτικό το θέμα ότι υπάρχει διάσταση του κόμματος με τις συνεδριακές του θέσεις. Πάμε πιο κάτω τώρα, αριστερότερα εκεί που είναι το κόκκινο αυτοκινητάκι. Ναι. Έδερνε όποιον έβρισκε ψυχικά άρρωστος χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Ήταν ο 22χρονος, ο οποίος σε 9 περιπτώσεις και σε διάστημα 18 μηνών κατέβαζε από τα αυτοκίνητα τους ανυποψίας τους οδηγούς και τους ξυλοφόρτωνε. Το δικαστήριο το οποίο του επέβαλε 1 χρόνο φυλάκιση επισήμανε ότι από καθαρή τύχη δεν προκληθεί ακόμη για θάνατος. Ο 22χρονος εκλάμβανε ως εν δυνάμει εχθρό άτομα και όποιον τον κοίταζε. Πάντως έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις τέτοιες τελευταία. Δεν ξέρω αν είναι ο δράστης ήταν πάντα αυτός ο 22χρονος. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι έχουν πάρα πολλά νεύρα και επειδή μπορεί να είσαι στο φανάρι και να μην με το πράσινο ας πούμε δεν αρχίσει την πορεία σου αμέσως, να εκνευρίζουν, να κατεβαίνουν από το όχημα, να σε δέρνουν. Άκουσα μια περίπτωση τελευταία, οικογενειάρχης άνθρωπος, ένας στο όχημά του, θεώρησε ότι δεν έπρεπε να περάσει γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση, του χτύπησε τον τζάμιο πίσω ο οδηγός αφού του έπαιζε ώρα την κόρνα κτλ. Άνοιξε το παράθυρο και τον άρχισε στις μπουνιές. Ενώ ήταν με τη ζώνη, τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Τι να πηγαίνεις. Προκλήθηκε δυστύχημα στην περιοχή, σηκώθηκε, έφυγε. Τον προειδοποίησε να μην κάνει έρευνα για να μάθει ποιος είναι γιατί θα φοβηθεί, του είπε. Άκου πράγματα, ρε παιδί.
Αν δεν θέλουν να πάνε στο ψυχίατρο να του δώσει φάρμακα, α χρησιμοποιήσουν δύο άλλες συνταγές. Είναι η συνταγή με τους τείχους και άλλη συνταγή με το ξύδι. Ναι. Λοιπόν, ξύδι, πάμε. Σωστό. Εγκατάσταση GPS φωνές για Big Brother στα κρατικά οχήματα. Δίκο Πάφου για την Δημαρχία έφερε αναταράξεις. Δεξιότερα στο κάτω μέρος του πολίτη αυτισμός κοιμάται στο πάτωμα. Ελλείψη υποδομών αρκετοί ενήλικες αυτιστικοί παραμένουν στο ψυχιατρίο και σε γυροκομεία. Πάφος, οι πύλες του πολιτισμού, κάθε είσοδος της Πάφου θα φέρει και μία διαφορετική ονομασία. Οι κατασκευές έγιναν προς τιμήν της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Υπάλληλος της ΑΕΚ, ξύλο για το κατούριμα, υπάλληλος της ΑΕΚ πήγε σε υποστατικό στη Λεμεσό για να καταγράψει την κατανάλωση. Ο ιδιοκτήτης τον ξενοφόρτωσε γιατί τον συνέλαβε να ουρεί. Τι να πει κανείς τώρα, είναι δηλαδή, είναι πολύ έτσι, κομμωδία η κατάσταση. Έχω γίνει πολύ νευρική, δεν κατάλαβα. Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέστειλε 8 ιδιωτικές ποινικές διώξεις του Ασπανίδη για κάλυψες επιταγές ύψους 45.000 ευρώ. Η εταιρεία που διεκδικούσε τα χρήματα της είχε ζητήσει να συνενωθούν όλες οι υποθέσεις σε μία. Τουρισμός αφήξης 3,2 εκατομμυρίων, αρχή ηλεκτρισμού το καθυστερεί για διατιμήσεις, χάσικος ό,τι θέλει η Βουλή και στο πάνω μέρος του πολίτη. Με καριοφιλιά ο ΘΟΚ στην Επίδαυρο, ύστερα από 4 χρόνια απουσίας, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στο θέατρο της Επιδαύρου με την τραγωδία Πέρσες και την κορυφαία Ελληνίδα τραγωδό Καριοφιλιά Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Την παράσταση θα σκηνοθετήσει ο Άρης Μπινιάρης. Καριοφιλιά Καραμπέτη είναι από τις καλύτερες Ελληνίδες. Ναι, είναι κορυφαία. Είναι κορυφαία. Εγώ θα πω αυτό που μου ήρθε στο μυαλό και πιστεύω πολλών τηλεθεατών. Είναι καταπληκτική η Καριοφιλιά Καραμπέτη, κανένας δεν το αφισβητεί. Αλλά μια και πάμε στην Επίδαυρο, ας κάνουμε και λίγη εξαγωγή τους δικούς μας ηθοποιούς. Έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς εδώ. Έχουμε βεβαίως. Και παλιούς ηθοποιούς και τραγωδούς που είναι καταπληκτικές οι τραγωδίες. Θα ήταν καλό να τους προβάλλουμε λίγο στους ανθρώπους. Η Πέρσης, η τραγωδία Πέρσης είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική τραγωδία. Εντάξει, σίγουρα θα πάνε και οι Κύπροι ηθοποιοί, αλλά είναι καλό να βγαίνουν σε πρώτο πλάνο και οι Κύπροι ηθοποιοί. Έτσι. Και βεβαίως η εξαγωγή των Κυπρίων ηθοποιών, ξέρεις, τώρα Σταυριανή, βρίσκεται στα φόρτε της όσον αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε αριστερότερα. Πιάστηκε ζωντανός ο Μαγκελάρης και τέλος πρόεδρος ο Ταγιάννης στην τέταρτη ψηφοφορία. Και πάμε στη σημερινή. Τα ριχά οι προσδοκίες στο Mont Pelerin. Ξεκινά σήμερα η διερευνητική συνάντηση των τεχνοκρατών για την ασφάλεια. Νίκος Κοτσάς με χτυπού για να δώσουν άλοθη στην Τουρκία. Σε πλήρη συνεννόηση Αθήνα και Λευκοσία τονίζουν οι δύο κυβερνήσεις. Και να πάμε πάνω αριστερά. Η θέση της σημερινής είναι αυτή. Η θλιβερίδη Σακέλ Κλακαδόρη της Τουρκίας. Ενδιάμεσος χώρος το γυαλί ράγισε στο λόμπι. Κουβέντες με τον κύριο Κοτσά. Συνεχίζονται. Αύξηση όλων των συντάξεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν το λες και αύξηση. Κάθε κόσμο καθυλώθηκε στην τηλεόραση να ακούσει πόση αύξηση θα πάρουν στη σύνταξή του και αν του λες 3 ευρώ. 3 ευρώ δεν θα πάρει. Είναι κάποιοι που θα πάρουν 2,80. Κάποιοι θα πάρουν και 5 φυσικά. Λοιπόν, λογικές οι τιμές των καυσίμων, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τους διορισμούς στην εκπαίδευση. Έρχεται στην Κύπρο η Εφη Ηροδότου. Hope for Children ενάντια. Βία κατά των παιδιών, Κέρμος Κοβισή, ροκ οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία συνελήφθη Μακελάρης του Ρέινα, κάτω-κάτω σκληρών Brexit προανήγγειλε η Τερέζα Μέη, ο Αντώνιο Ταγιάννη νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αδιάβλητες πανκύπριες εξετάσεις, χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό, αυξημένο ενδιαφέρον για τις τουρκοκυπριακές κατοικίες. Αυτά από τη σημερινή. Πάμε να κάνουμε συνέχεια με την αλήθεια. Το πρώτο σέλιδο της αλήθειας έχει τους εξής τίτλους σήμερα. Η ώρα των τεχνοκρατών στο Mont Pelerin μεταφέρεται στο σκηνικό από σήμερα. Θα ετοιμαστεί κείμενο εργασίας στο οποίο θα καταγράφονται οι ανησυχίες και οι προτάσεις κάθε πλευράς ώστε να διαφανεί πώς μπορεί να προχωρήσει
η συζήτηση για την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Έκκληση Αναστασιάδη για ανακοχή και ενότητα. Νικόλας Παπαδόπουλος και Μαρίνος Σιδόπουλος βάζουν άλλα λόγια στο στόμα του Νίκου Κοτζιά για αποχώρηση Ατσίλα. Την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Κοτζιάς τάχθηκε υπέρ της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση, όπως είναι η θέση του Νίκου Αναστασιάδη. Όμως Νικόλος Παπαδόπουλος και Μαρίνος Σιζόπουλος επιμένουν πως η θέση του Έλληνα ΙΠΕΞ είναι υπέρ της αποχώρησης του Ατσίλα πριν από τη λύση. Απάντηση Δυσή, η μόνη πολιτική αρχηγή που καταφέρθηκαν εναντίον του Κοτζιά εξ αφορμής της θεατρικής παράστασης Αντιγόνη είναι από τα κόμματα του λεγόμενου κέντρου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Πάμε πιο κάτω. Βρετανία, ολοκληρωτικό Brexit παρουσίασε χθες η Τερέζα Μέι, νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Πάμε στο κάτω μέρος της εφημερίδας αριστερά, εκεί. Λοιπόν, κανονισμοί στη Βουλή, ανοίγει το αρχείο της ΚΙΠ. Τριμελή συμβουλευτική επιτροπή της ΚΙΠ θα επιλέγει τα έγγραφα που θα δίνονται στο κοινό μέσω του κρατικού αρχείου. Κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής τίθενται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών για συζήτηση. Στους κανονισμούς περιλαμβάνονται τα κριτήρια επιλογής των πληροφοριών στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό. Δεν δικαιολογείται πλαφόν τα καύσιμα της ακρίβειας στην αμόχωστο άρρωστα παπουτσόσιγα. Καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές παπουτσώσικων μετά την προσβολή από ψευδόκοκκο. Το έντομο εμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2016 στις περιοχές παραλιμνίου Αγίας Νάπας Σωτήρας, Δερίνιας και Λιοπετρίου και έκτοτε είναι περιορισμένο στην επαρχία Μοχώστου. Υπόθεση λαϊκής από αναβολή σε αναβολή. Πάμε πιο πάνω τώρα στην εφημερίδα Αλήθεια, ομογνωμία για Μακέντζη, φεύγουν τα δηληστήρια, ο Σοκράτης Χάσικος στη Λάρνακα και Ελλάδα στη Γενέβη έγιναν σημαντικά βήματα προόδου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προώθησε με επιτυχία τη σταδιοική που χαράχτηκε από κοινού από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στο πίσω μέρος της εφημερίδας για να δούμε την γελιογραφία του Γιώργου του Μητίδη. Δεν ξέρω για τις συνομιλίες, αλλά εμείς μάθαμε την Ελβετία απ' έξω. Ζυρίχη, Μον, Πελεράν, Γενέβη. Λοιπόν, πάμε στην οικονομική καθημερινή. Δεν την έχουμε, νομίζω. Λοιπόν, οι οικονομικοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχόμενη λύση, είναι ο τίτλος. Η παγκόσμια οικονομική ελίτ στον Ταβός. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας άρχισε σήμερα στον Ταβός της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 2017. Χιλιάδες είναι αυτοί που λαμβάνουν μέρος. Πάντως θα είναι και ο κύριος Γκουτέρες στην Ελβετία. Θα πάει και από τη Γενέβη, δεν ξέρω αν θα περάσει και από το Μον Πελεράν σήμερα, γιατί σήμερα θα πάει. Για να δει και τους εργαζόμενους στη Γενέβη κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι τον καθένα. Ναι. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Σκηνικό έντασης Τραμπ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως εξαιτίας της τάσης Τραμπ να εμφανιστεί πιο ενωμένη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε. Λοιπόν, η Σάπρος Μέιλ αναφέρεται σε χθεσινές δηλώσεις της Βρετανίας Πρωθυπουργού της κυρίας Τερέζα Μέι όσον αφορά το ολοκληρωτικό Brexit. Αυτά από την Cyprus Mail. Και πάμε στις αθλητικές Goal News. Ο Βαλεντίνος πάει σε άλλες... Πού πάω? Ο Βαλεντίνος πάει σε άλλες πολιτείες, λέει. Ποιος είναι ο Βαλεντίνος? Ο Βαλεντίνος Σιόλης, ο προπονητής της ΑΕΛ. Α, που φεύγει. Και πάνω-πάνω, μόνιμος κάτοικος Αρχαγγέλου, ο Γιώργος Εφραίμ, ανανέωσε τη συνεργασία του με το ΑΠΟΕΛ για ακόμα 4 χρόνια. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην Σπόρτε Κύπρου. Έρχεται και ο Γιάν Περέ. Ο Γάλλος αμυντικός θα αντικαταστήσει τον Καρλάο. Ανακοινώθηκε το νέο συμβόλαιο με τον Γιώργο Εφραίμ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε πιο κάτω. Ανόρθωση. Μετά από 8 χρόνια ο Ανδρέας Παντελή επιστρέφει στην Προεδρία για να βγάλει ξανά την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Ξέρει τι θα κάνει με συνταγή σοβαρότητας και με την ανωτερότητα που την διακρίνει να σφραγίσει την πρόκριση η ΑΕΚ. Αυτό έκανε ο coach στον Απόλλωνα, Φρόνης Αυγουστή.
Επιγόντως πρόκριση στην Ομόνια. Πάει και ο Σιόλης στην ΑΕΛ. Αυτά από την Sport Κύπρου. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο. Θρύλη στην κορυφή. Ισοβαθμό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας δεύτερου γύρου Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ. Πάνω Καρδιοκτύπ και Κυπέλλου με τέσσερις αγώνες. Δύσκολη αποστολή έχει η Ομόνια, έτσι. Που παίζει με τον Εθνικό σήμερα. Έχει τα 0-0 το πρώτο μάτς. Τι άλλο παιχνίδι έχουμε? Καρμιώτης ΑΕΚ. Και από Έλληνα Σαλαμίνα. Και από Έλληνα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, ο Σιόλης πάει Κορέα, ο Εφραίμ Αρχάγγελο. Λοιπόν, εμείς θα ολοκληρώσουμε την περιδιάβασή μας στα πρωτοσέλιδα του πρωινού τύπου με το αρχιτικό ένθετο της Χαραυγής, τον κόσμο των σπορ. Στο δασάκι για την πρόκριση, η Ομόνοια έχει μία επιλογή στο επαναληπτικό του κυπέλου με τον Εθνικό, προκειμένου να κυνηγήσει την διάκριση στη διοργάνωση και να επαναφέρει την ηρεμία στον κόσμο της. Γρίφος το πλάνο του Κάρβερ, αυτά και από τον κόσμο των σπορ. Πάμε αμέσως στην Πάφο για να ξεκινήσουμε από τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου. Πανίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Πανίκο. Καλημέρα. Πριν σας πούμε για τις πυρετώδεις προετοιμασίες που είναι σε εξέλιξη στον οργανισμό Πάφος 17 για την τελετή έναρξης, θα δείξουμε και εικόνες από την χθεσινή συσκέψη. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον οι συσκέψεις. Να σας δώσω μια ανακοίνωση που πήρα μόλις τώρα από την εταιρεία ZEMCO, που την εταιρεία που κατασκευάζει την κεντρική πλατεία Kennedy και το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο. Έχει πάρει άδεια από την τροχιά Πάφου και θα κλείσει την λεωφόρο Βαγόρα Παλτικαρίδη κοντά στην πλατεία Kennedy από σήμερα το απόγευμα στις 6 μέχρι αύριο το πρωί στις 6. Αυτό θα επαναληφθεί και την επόμενη μέρα προκειμένου να τοποθετηθεί το ασφαλτικό δόστρωμα στην πλευρά του δρόμου που δεν έχει γίνει. Αυτή η εργασία θα γίνει τα δύο επόμενα βράδια, απόψε και αύριο, και συνεπώς η κυκλοφορία δεν θα μπορεί να γίνει από αυτό το κεντρικό σημείο της πόλης που ενώνει ουσιαστικά την Πάνω Πάφο με την Κάτω Πάφο. Και ως εκ τούτου, όσοι θέλουν να πάνε προς την Κάτω Πάφο ή να ανεβούν από την Κάτω Πάφο προς την πόλη της Πάφου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον παρακαμπτήριο δρόμο, τον νότιο παρακαμπτήριο που ανεβαίνει προς το παφιακό στάδιο, είτε για να πάνε στην Κάτω Πάφο, είτε από την Κάτω Πάφο για να πάνε προς την πόλη της Πάφου. Το λέμε ξανά, σήμερα και αύριο θα γίνει αυτή η εργασία το βράδυ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να κινηθούν από και προς την Κάτω Πάφο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον παρακαμπτήριο δρόμο. Right. Τώρα, σε σχέση με τις προετοιμασίες του Πάφος 17, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πυρετώδεις, είναι καθημερινές. Χθες έγινε μια ευρεία συσκεψή στην παρουσία και εκπροσώπων της αστυνομίας, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με τον ρόλο της ασφάλειας βεβαίως και της ρύθμισης της κυκλοφορίας το τελευταίο Σαββατοκυριακό του μήνα, όταν θα έχουμε την τελετή έναρξη στην πόλη. Έχουν ληφθεί αποφάσεις για τα μέτρα που θα ακολουθηθούν στην διάρκεια του Σαββατοκυριακού, διότι οι εκδηλώσεις ξεκινούν από το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή. Αποκορύφωμα βέβαια είναι το βράδυ του Σαββάτου, όπου θα γίνει επίσημη τελετή μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο της Πάφου στην πλατεία 28 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε εκεί τις διάφορες εκδηλώσεις στην παρουσία και του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κυρίου Στυλιανίδη και βεβαίως η μεγάλη συναυλία της Άρκης της Πρωτοψάλτη με τραγούδια που θα πει αποκλειστικά για την πολιτιστική πρωτεύουσα, για την Ευρώπη. Θα είναι μια επιλεγμένη δηλαδή συναυλία με τραγούδια ειδικά για την περίσταση που λέμε και λαμβάνονται μέτρα από την αστυνομία και για το θέμα της ασφάλειας αλλά και για το θέμα της υγροφορίας. Ναι, μου άρεσαν τα τραγούδια ειδικά για την περίσταση. Βέβαια. Κάνατε μαζί την επιλογή? Όχι μαζί, εντάξει, την έκαναν οι ειδικοί μαζί με την κυρία Πρωτοψάλτη προφανώς. Πολύ καλά. Είστε τυχεροί. Και εσείς βέβαια που θα παρακολουθήσετε την τελετή όλοι. Όσοι το επιθυμείτε. Νομίζω θα μεταδοθεί ζωντανά, έτσι ναι, όπως το είπες. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Από το ΡΙΚ. Να, θα μεταδοθεί ζωντανά. Ναι, έχω την εντύπωση θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ. Ναι. Ωραία. Α, ναι, μας το λένε και εδώ οι συνάδελφοι ότι ναι, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ. Μάλιστα, δεν το ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πάμε στη Μαρία, πάμε στη Λεμεσό. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, είναι ευχής έργο που θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ, καθώς έχουμε όλη την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτήν τη φαντασμαγωρική, εκτιμώ ότι θα είναι τελετή. Είδες λοιπόν, γιατί υπάρχει το ΡΙΚ.
Εγώ το ξέρω και το βλέπω. Μακάρι να το βλέπει και ο κόσμος. Προσφορά και στον πολιτισμό. Έτσι. Έτσι πρέπει. Έτσι. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά μελήματα του κρατικού ιδρύματος. Και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να πούμε τα καλά λόγια για το σπίτι μας για να μην πέσει αυτό να μας πλακώσει. Αν και τελευταία με τα όσα ακούμε εναντίον του ΡΙΚ, με αφορμή το Κυπριακό, έχουμε καταντήσει ήδη ρήμα εδώ μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω, πριν μάλλον σας μιλήσω για την υπόθεση της Έφης Ηροδότου, γιατί χθες είχαμε την απόφαση του εφετείου, η οποία έγινε αργά γνωστή στην Κύπρο. Να σας πω ότι είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναμένεται σήμερα στο Κακουλιοδικείο η αντεξέταση του Χρήστου Θωμά, του προσώπου που κατηγορείται από την αστυνομία ότι σκότωσε τους τρεις νεαρούς αδέρφια Αντορσή και τον Εμίλιο Μιχτιάδους πριν από ένα χρόνο στην Ανεξαρτησία. Να πούμε ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχε ανεβεί το εδόλιο του μάρτυρα ο Θωμά και διάβασε την δική του κατάθεση. Σήμερα λοιπόν αναμένεται η αντεξέταση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα το οποίο έτσι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Λεμεσιανούς και αφορά βεβαίως την έκδοση της Έφης Ηροδότου, το εφετείο των Αθηνών αποφάσισε όπως αυτό γίνει μέχρι τις 23 του μήνα, όπου αναμένεται οι ανακριτές της Κυπριακής Αστυνομίας να μεταβούν στην Αθήνα για να παραλάβουν τόσο την 29χρονη σήμερα Ηροδότου όσο και τους γονείς της. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι στη διάρκεια της χθεσινής του δικάσιμου το εφετείο μείωσε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς της Ηροδότου, έχοντας αποσύρει τις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος πλημελήματος, όπως επίσης και τις κατηγορίες που αφορούσαν παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Αυτή την εξέλιξη αναμένεται να μελετήσει η νομική υπηρεσία στη διάρκεια της μέρας, καθότι ό,τι πως μας έχει λεχθεί, όταν οι ανακριτές μεταβούν και πάρουν τους δύο συλληφθέντες, είναι αναγκασμένοι, αν θέλετε, να αποδεχτούν αυτές τις κατηγορίες και με αυτές θα δικαστούν στην Κύπρο. Αναμένεται λοιπόν η νομική υπηρεσία να αποφασίσει κατά πόσο θα το δεχτεί αυτό και να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και κατά πόσον τελικά δεν θα υπάρξει άλλο νομικό κόλλημα και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή Μαρία. Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλή σημαία. Πάμε στην Αργυρό, πάμε στη Λάρνακα. Αργυρό, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Αργυρό. Να αρχίσουμε με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μία διάρρηξη και κλοπή από Χρυσοχοΐο στις 3:45 μετά τα μεσάνυχτα. Είχε ο συναγερμός στην αστυνομία. Μετέβησαν αμέσως επιτόπου. Βέβαια έδρασαν πολύ γρήγορα οι δράστες, είχαν ήδη φύγει. Φαίνεται ότι έχουν κλαπεί χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Οι δράστες φαίνεται ότι διέριξαν την ξύλινη πόρτα, μπήκαν μέσα, έδρασαν αστραπιαία, δεν μπορούν να γνωρίζουν ακόμα πόσα χρυσαφικά κλάπηκαν, καταγράφηκαν τα πρόσωπά τους από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αλλά η ποιότητα της εικόνας δεν είναι αρκετά καλή, οπότε φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει η επεξεργασία από το ειδικό τμήμα, μήπως φανούν κάποια πρόσωπα. Καθαρίσει το πλάνο, ναι. Ακριβώς. Πού ήταν το Χρυσοχοΐο? Είναι στην οδό Παύλου Βαλσαμάκη, είναι πάροδος των Φινικούδων. Μάλιστα. Έχει γίνει και στο παρελθόν διάρρηξη, αν θυμάμαι καλά, στο συγκεκριμένο Χρυσοχοΐο. Τέτοιες ώρες που έγινε είναι πολύ ησυχία και στην περιοχή, δεν κινείται τίποτα. Και δεν υπάρχουν και γείτονες. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά η αστυνομία μετέβει αμέσως, διότι είναι πολύ κοντά. Αλλά όμως αυτοί είναι αετονίχηδες. Ακριβώς. Τι να πούμε. Λοιπόν, να πούμε για τη συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος Λάρνακας με τον Υπουργό Εσωτερικών. Το είχαμε πει και χθες ότι επρόκειτο να συναντηθεί. Φαίνεται ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή, επικοδομητική έχει χαρακτηριστεί η συνάντηση. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη Λάρνακα. Και μάλιστα είχαμε και συμφωνία, υπήρξε ομοφωνία ως προς πολλά
σε πολλά θέματα που συζητήθηκαν. Καταρχήν συζητήθηκε το Μακένζι, το οποίο και από τον Δήμο Λάρνακας αλλά και από τον Υπουργό έχει χαρακτηριστεί ως η κότα που γεννά το χρυσό αυγό, αλλά και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αναρχία και η παρανομία. Θα πρέπει να βρεθεί δηλαδή μια χρυσή τομή για να φανούν, να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να φανούν ποιοι ενοικιάζουν τα υποστατικά, αν είναι πρόσφυγες, πόσα χρήματα καταλήγουν στο Γηδεμόνα και πόσα ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε να καρπώνεται το κράτος από αυτές τις υποενοικιάσεις που γίνονται. Θα ψάχνουν καιρό μέχρι να τους βρουν το μεταξύ, γιατί είναι πρόσφυγες, που τα είπε ο ενοικιάζουν, που είναι άλλοι επιχειρηματίες που τα ξανανοικιάζουν. Άντε να βρεις άκρη. Ναι, ακριβώς. Όμως δεν είμαστε και σε μία μεγάλη χώρα τεράστια. Ναι, εντάξει, άμα θες τους βρίσκεις, άμα δεν θες τους βρίσκεις αμέσως. Δυσκολευόμαστε λίγο. Τέθηκε και το θέμα των πετρελοδεξαμενών, της μετακίνησης τους που ζητάει ο Δήμος. Αυτό το θέμα θα συζητηθεί, θα ενεκτάσει αργότερα, θα ζητηθεί και νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών έπειτα από τη Δευτέρα που θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί μια απόφαση τι ακριβώς ζητάει η Λάρνακα. Τέθηκε το θέμα της πλατείας του Αϊγιάννη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Υπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα να βοηθήσει να εξευρεθούν τα επιπλέον ποσά, τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσει το έργο, αν είναι δυνατόν και εντός του 2017. Χάσαμε τελικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για το, για το συγκεκριμένο έργο. Φαίνεται ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να γίνει αυτό το έργο. Το έργο είχε υπολογιστεί ως 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν φαίνεται να έχει χαθεί το κονδύλι ακόμα, αλλά φαίνεται να μην γίνεται το έργο με 5 εκατομμύρια ευρώ. Να έγιναν νέοι υπολογισμοί, όπως φαίνεται, θα έχουν γίνει νέοι υπολογισμοί. Ο Υπουργός από την πλευρά του επισήμανε ότι είναι ευθύνη του Δήμου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, και το οποίο, όπως επισήμανε, έχει καθυστερήσει, όπως έχουν καθυστερήσει και πάρα πολλά έργα. Και αυτό είναι αλήθεια, το βλέπει και ο Δήμος Λάρνακας και οι δημότες βέβαια, που αναμένουν αυτά τα έργα να ξεκινήσουν και για να έρθει η ανάπτυξη στη Λάρνακα, για να γίνει κάτι για την πολιτική της Λάρνακας που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, η Ελευθερία μας περιμένει στην επαρχία μου. Χώστου, Ελευθερία, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Καλημέρα Σταύρο Σαυριανή, φίλες και φίλοι. Εγώ έχω εντοπίσει ένα βίντεο που απεικονίζει το ξενοδοχείο, το πρώτο ξενοδοχείο που ανεγείρεται αυτή τη χρονική περίοδο στη Σωτήρα και θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια, δηλαδή εντός του 2019. Το Sun City Resort and Residences είναι ένα πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο που ήδη κατασκευάζεται στην παραλία της Αγίας Θέκλας στο Δήμο Σωτήρας, μόλις λίγα μέτρα μακριά από την Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Ανήκει στον όμιλο Giovanni και θα περιλαμβάνει πέραν των 200 δωματίων, ενώ παραλληλά θα κατασκευαστούν 55 οικιστικές μονάδες, μερικές από τις οποίες θα είναι παραθεριστικές οικίες 300 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσουν πέραν των 150 μόνιμων θέσεων εργασίας και κατά τη λειτουργία του και κατά την κατασκευή του, και αξίζει να σημειωθεί ότι στην επένδυση του έργου συμμετέχουν κεφάλαια κινέζικων συμφερόντων. Στα Σκαριά βρίσκεται και η διαδικασία για την ανέγερση ακόμα 2 ξενοδοχείων στη Σωτήρα. Επομένως βλέπουμε ότι η Σωτήρα αναβαθμίζεται και πέρα από αυτό γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε τις κλίνες, την επέκταση των κλινών λόγω του πολύ μεγάλου ρεύματος τουριστών που υποδεχόμαστε την τουριστική περίοδο. Επίσης να σας πω και ένα άλλο θέμα αστυνομικό. Η αστυνομία φυσικά την προσοχή όλων, ιδιαίτερα των καταστηματαρχών, γιατί επιτίδιος με τεχνάσματα κατά την πληρωμή στα ταμεία αποσπά από τους ταμείες επιπρόσθετο ποσό με τη δικαιολογία ότι του δόθηκαν λάθος αρέστα από πληρωμές με 100 ευρώ. Ναι. Επομένως δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καταστηματάρχες. Ναι, επινοούν τα πάντα προκειμένου να εξαπατήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Να είσαι καλά, Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ερχόμαστε στο στούντιο και πάμε να καλωσορίσουμε και να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να υποθέσουμε ότι το κόκκινο χρώμα που επιλέξατε σήμερα στην γραβάτα είναι και ένδειξη αισιοδοξία. Το πάμε καλά στον Πελερά. Καλά, το κόκκινο είναι ένδειξη αισιοδοξία. Ναι, είναι χαρούμενο χρώμα, είναι φωτεινό χρώμα. Ναι, ωραία. Να το πάρουμε έτσι. Α, μην το πάρουμε ότι ήταν η πρώτη γραβάτα που πήραμε. Να σας πω, τι προσδοκίες έχετε από το Μον Πελεράν και, και τους τεχνοκράτες που πάνε εκεί, κύριο Παπαδόπουλε, βάσει των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας. Ναι, πάντα ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς οι ενδείξεις δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Δηλαδή θα καταφέρουν οι τεχνοκράτες να λύσουν δύσκολα πολιτικά προβλήματα που δεν κατάφεραν να λύσουν σε ανώτατων πολιτικών επίπεδων στην Γενέβη. Αναμένουμε, τουλάχιστον εμείς έτσι βλέπουμε ότι θα γίνει, δυστυχώς να ακούσουμε για ακόμα μια φορά τις πάγιες αδιάλλαχτες τουρκικές θέσεις. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, να υπάρχει αλλαγή της στάσης της Τουρκίας. Τουλάχιστον όμως οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, με τις συνεχείς δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Δεν βλέπουμε να οδεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα, βλέπουμε μια Τουρκία που σκληραίνει τη στάση της. Αυτό ίσως να σχετίζεται και με τις εξελίξεις εντός της Τουρκίας, όπου ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να αλλάξει το σύνταγμα της Τουρκίας για να μαζέψει τις εξουσίες πάνω του. Και χρειάζεται σε αυτήν την προσπάθεια τις ψήφους των εθνικιστών στη Βουλή, αλλά και στη συνέχεια μέσα στην κοινή γνώμη. Άρα, όλοι οι αναλυτές αυτό που λένε είναι ότι δεν αναμένεται αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα η Τουρκία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σημαντικά βήματα συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό ή σε άλλα ζητήματα. Και ενδεχομένως αυτό να προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στην όλη διαδικασία. Όχι ότι και προηγουμένως η Τουρκία διατύπωνε διαφορετικές θέσεις ή και παρουσιάζονταν έτοιμη να αλλάξει. Απλά έγιναν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα αυτήν την περίοδο και μέχρι τον Απρίλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή μέχρι τον Απρίλιο για να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί η στάση της Τουρκίας αφού πάρει αυτό που θέλει να πάρει στην Τουρκία όταν γίνει Ερντογάν. Ναι, αλλά κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει μετά τον Απρίλιο. Δεν σημαίνει επειδή θα περάσει αυτό που θέλει ο κύριος Ερντογάν θα αλλάξει η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως να είναι κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να λύσουμε τον Κυπριακό ανεξαρτήτως των εξελίξεων στην Τουρκία. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι οι περισσότεροι που έχουν αναλύσει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της Γενέβης δεν μένουν ικανοποιημένοι. Άλλοι περισσότερον, άλλοι λιγότερον. Εδώ οι κυβερνητικές εφημερίδες, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες μιλάνε για μια αποτυχία και επιρρύπτουν ευθύνη στον κύριο Κοτσά. Εμείς φυσικά διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση και θεωρούμε παντελώς λάθος κάποιοι να συνεργάζονται με την Τουρκία σε ένα παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών εναντίον της Ελλάδας, επειδή τόλμησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να διατυπώσει τη θέση ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε εγγύησεις και κατοχικά στρατεύματα μετά τη λύση του Κυπριακού. Τέτοιες τοποθετήσεις και αυτές οι επιθέσεις, οι ανήθικες, ανήκειες επιθέσεις εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών, απλά παίζουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια της Τουρκίας και την βοηθούν στην επιδίωξη των στόχων της. Δηλαδή να αποφύγει τις ευθύνες για τις αδιάλλακτες δικές της θέσεις και να επιρρύψει αυτές τις ευθύνες στην Ελλάδα. Μα ποιος επιρρύψει ευθύνες στον κύριο Κοτσιά? Διαβάστε τις εφημερίδες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Πάντως η κυβέρνηση είναι δημοκρατία, στηρίζει τον κύριο Κοτσιά και το είπε δημόσια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δημόσια. Τα κόμματα και όλα. Αλλά όταν βλέπουμε σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να μας λένε τι συζητείται μέσα στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού και ότι εκεί στήθηκε περίπου ένα λαϊκό δικαστήριο εναντίον του κύριου Κοτσιά. Αυτά μας ανησυχούν. Γιατί εμείς είμαστε στη Γενέβη και δεν είναι αυτό που διαπιστώσαμε. Μα δεν είναι αυτό που έγραφε η εφημερίδα χθες για το πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έλεγε ότι ο Βέρβουνο Φίτου διατυπώθηκαν κάποιες θέσεις στο Εθνικό Συμβούλιο και κάποιες έσπευσαν να τα μεταφέρουν στον κύριο Κοτσιά από το Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, και γιατί δεν τα λένε δημόσια αυτά τα πράγματα. Και φωτογραφίζουν τα κομμάτια της αντιπολίτευσης όταν το κάνανε αυτό. Να μην φεύγουμε από το σημαντικό. Έγινε μια συζήτηση στο πολιτικό γραφείο. Δεν ξέρω, δεν ήμουν στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εμείς δημόσια ζητήσαμε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό να ξεκαθαρίζει τη στάση του. Δεν μας έχουν απαντήσει. Να μας επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτά τα δημοσιεύματα που δημοσιεύουν κυβερνητικές εφημερίδες. Όχι οι εφημερίδες της αντιπολίτευσης. Οι κυβερνητικές εφημερίδες είναι που έχουν εξαπολύσει αυτή την επίθεση εναντίον του κύριου Κοτσιά. Για ποιο λόγο? Ναι. Και επιτέλους θα πρέπει να μας εξηγήσουν. Η Γενέβη ήταν επιτυχία.
η αποτυχία για την οποία ευθύνεται ο κ. Κοτζάνης. Εμείς θεωρούμε ήταν ένα φιάσκο, μια τρύπα στο νερό. Ναι, μεν είχαμε κάποια θετικά στοιχεία, όπως ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα, όπως ήταν η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πήραμε τίποτα και χάσαμε την πενταμερή. Που ήταν μια πάγια επιδίωξη της Τουρκίας εδώ και 40 χρόνια. Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Παδούλα, αν μας επιτρέπετε, επειδή αυτές οι επικρίσεις που ακούστηκαν στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αγγίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είστε και εσείς ένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτές τις επικρίσεις? Καταρχάς, είχατε συνομιλία με τον κύριο Κοτζιά στη Γενέβη? Είχατε προσωπική καμία προσωπική συνομιλία, καμία επαφή, εκτός τα τυπικά την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, χαιριστήκαμε, ήταν μια εγκάρδια φιλική συζήτηση, αλλά καμία συζήτηση δεν έγινε τουλάχιστον από δική μας πλευρά μετά την λήξη των εργασιών της διάσκεψης. Ούτε ενημερώσατε τον κύριο Κοτζιά, αντιλαμβάνομαι, και στο Εθνικό Συμβούλιο. Η μόνη που μίλησα με τον κύριο Κοτζιά, αντιλαμβάνομαι, ήταν ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Κυπριανού, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει μιλήσει με τον κύριο Κοτζιά. Γι' αυτό είναι που εμείς έχουμε ζητήσει δημόσια από το Δημοκρατικό Σύνταγμα να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τι λέχθηκε στο πολιτικό γραφείο του κόμματος τους. Κατηγορούν τον κύριο Κοτζιά, ναι ή όχι? Και για ποιον πράγμα? Επειδή εμείς άλλα πράγματα είναι που διαπιστώνουμε. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε στη Γενέβη είναι ότι στήθηκε ένα παιχνίδι εναντίον της Ελλάδας για να φέρουν τον κύριο Κοτζιά και την Ελλάδα προτελεσμένων. Φαίνεται πως ο κύριος Άιντε είχε ετοιμάσει ένα ανέγγραφο, το οποίο προφανώς θα περιλάμβανε απαράδεκτες θέσεις της Τουρκίας που αφορούν τις εγγυήσεις, την παραμονή των εγγυήσεων και μετά τη λύση με αόριστα χρονιά γράμματα επανεξέτασης και όλα αυτά που ζητάει η Τουρκία. Προφανώς προσπάθησε αυτόν τον έγγραφο να κατατεθεί και να αποτελέσει μέρος της ημερήσιας διάταξης. Δεν κατατέθηκε ποτέ όμως. Ναι, επειδή το απέτρεψε ο κύριος Κοτζιάς. Και ο Γενικός Γραμματέας προς τιμήν του δεν το δέχθηκε αυτόν τον έγγραφο. Απετράπει η κατάθεση αυτού του εγγράφου, το οποίο ετοιμάστηκε χωρίς τη συμβολή, χωρίς τη συνεργασία της Ελλάδας, όπως όλα δείχνουν, αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες που διαβάζουμε και εμείς. Και χωρίς και άρα... και κύριο Κουτέρες αντιλαμβανόμαστε από μόνος του. Ούτε ο Γενικός Γραμματείας δεν δέχθηκε αυτόν τον έγγραφο. Το είχε ετοιμάσει ο κύριος Άιντε εδώ και μέρες, μαζί με την Τουρκία προφανώς και με άλλους. Εσείς που έχετε αυτή την ενημέρωση? Από τον κύριο Χρυσοστομίδη, από άλλους που ήταν εκεί, τα είπα δημόσια, τα έχουν πει δημόσια πλέον. Βγήκαν αυτές οι πληροφορίες, ξέρουμε τι είναι στην Γενέβη. Αλλά εσείς τα λέτε μέρες τώρα. Και εμείς είχαμε τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν και άλλες στην αίθουσα, δεν ήταν μόνο αυτοί. Και μας τα είπαν. Τα μάθαμε μετά, αλλά μας τα είπαν. Και από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι έγινε αυτή η προσπάθεια, δηλαδή υπήρχε ένα στημένο παιχνίδι, προσπάθησαν κάποιοι να βάλουν την Ελλάδα στην απομόνωση, να τη φέρουν προτετελεσμένων, να την εκβιάσουν έτσι ώστε να δεχθεί τους τουρκικούς όρους ως όρους συζήτησης του ζητήματος της ασφάλειας. Απέτρεψαν αυτές τις δυσμενέστατες εξελίξεις ο Υπουργός Εξωτερικών. Εμείς χαιρετίζουμε τη δική του στάση, ευγνωμονούμε την Ελλάδα γιατί παραμένει προσιλωμένη σε θέσεις αρχών, όπως είναι η κατάργηση των εγγύσεων και αποχώρηση όλων των στρατευμάτων, και διερωτόμαστε γιατί κάποιοι επιλέγουν την επίθεση εναντίον του κύριου Κοτζιά, επειδή επέτρεψε την κατάθεση αυτού του εγγράφου. Η κυβέρνηση πρέπει να καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις, αν διαφωνεί μαζί τους. Και όσοι βλέπουν στις εφημερίδες να διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, πρέπει να βγαίνουν ξεκάθαρα, να τις διαψεύδουν και να στηρίζουν τον κύριο Κοτζιά. Όποιος δεν στηρίζει τον κύριο Κοτζιά και υιοθετεί την προπαγάνδα της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, απλά εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα και εργάζεται εναντίον των συμφερόντων του λαού μας. Έχω την εντύπωση ότι στο πολιτικό γραφείο, Αβέροφ Νεοφύτου, τουλάχιστον διάβασα τα δημοσιεύματα χθες το πρωί, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου αυτό που έκανε, δεν είναι και εδώ ο άνθρωπος τώρα και συζητούμε γι' αυτό. Να ούτε εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό. Εμείς έχουμε ζητήσει να μας πει δημοσία. Ζητήθηκε από τα μέλη του πολιτικού γραφείου να τους εξηγήσει τι έγινε με το θέμα Κοτζιά και προκλήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι, το είπε και εδώ ο άντρας του Κυπριανού χθες το πρωί, ότι κάποιοι του Εθνικού Συμβουλίου πήγαν για κουτσομπολιό στη Γενέβη και ότι μια συζήτηση που έγινε εντός του Εθνικού Συμβουλίου, όχι σε τέτοια κλίμακα όπως μεταφέρθηκε στον κύριο Κοτζιά και δημιουργήθηκε τούτο όλο το πρόβλημα. Και κάμουν έναν κουτσομπολιό ουσιαστικά. Και εδώ και τρεις μέρες, γιατί οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες επιτίθενται στον κύριο Κοτζιά? Επειδή τους λέμε εμείς. Είναι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης που ελέγχουν την αλήθεια, τον πολίτη, άλλες εφημερίδες που προφανώς παίρνουν γραμμή από κάπου. Εμείς τους είπαμε να κάνουν επίθεση στον κύριο Κοτζιά. Για κουτσομπολιά. Ποιος τους είπε να κάνουν την επίθεση? Γιατί παρουσιάζουν τη Γενέβη ως αποτυχία?
Αυτές οι εφημερίδες είναι που παρουσιάζουν την Γενέβη ενός αποτυχία. Γιατί ήταν αποτυχία η Γενέβη? Επειδή δεν κατάφερε η Τουρκία να βάλει αυτόν το έγγραφο, το οποίο θα έφερνε τη δική μας την πλευρά προτετελεσμένων, και το τονίζω αυτό το πράγμα, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία. Ελπίζω και εύχομαι, έχω ζητήσει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δεσμευτεί, σε συζήτηση σε τηλεοπτική έχει δεσμευτεί, αυτό το έγγραφο να μην γίνει αποδεκτό στην τεχνική ομάδα των εμπειρογνωμόνων που θα πάει να συζητήσει στο Μομπελεράν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν θέλουμε οι προτάσεις της Τουρκίας να κατατίθονται ως προτάσεις των ΗΠΑ και να παίρνουν την επικάλυψη ότι είναι διαμεσολαβητικές προτάσεις. Εάν θέλει η Τουρκία να καταθέσει προτάσεις, ότι για παράδειγμα πρέπει να παραμείνουν εγγύσεις και μετά τη λύση, και μετά από κάποια χρόνια να εξετάσουμε κατά πόσο θα καταργηθούν, και ενώ οι Τουρκοκύπροι θα έχουν βέτο, αυτά να τα καταθέσει η Τουρκία. Όχι ο κύριος Άιντε και να παρουσιάζονται μετά ότι είναι προτάσεις των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταθέσει τη δική του πρόταση, έτσι μας έχει πει, έτσι έχει μεταφερθεί. Δημόσια, εκεί στη διάσκεψη, ανέφεραν τη δική του εισήγηση για μια πολυεθνική δύναμη να αναλάβει την εποπτεία της εφαρμογής της λύσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση που μπορεί να συζητηθεί. Έχει και κενά, τα οποία εμείς έχουμε επισημάνει. Και θα θέλαμε αυτά τα κενά να συζητηθούν και, και στο Εθνικό Συμβούλιο και να αντιμετωπιστούν. Μας. Αλλά είναι μια πρόταση. Πάντως, η Τουρκία, αν θέλει κάτι άλλο, να το πει η Τουρκία. Όχι να το λέει ο κύριος Άιντε και να κρύβεται η Τουρκία πίσω από τον κύριο Άιντε. Σε αυτό αντέδρασε ο κ. Σκοτσιά. Ορθώς. Μπράβο του. Πρέπει να τον στηρίξουμε και να σταματήσουν επιτέλους κάποιοι να λειτουργούν ως φερέφωνα της Άγκυρας ό,τι αφορά τον blame game εναντίον της Ελλάδας. Πάντως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ψες μιλώντας στις βραβεύσεις του In Business, δήλωσε ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να μείνουμε όλοι ενωμένοι, εφόσον όλων είναι κοινή επιθυμία η λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε και αυτό που στοχεύουμε τα τελευταία 43 χρόνια. Και είναι γεγονός, αυτό φάνηκε και αυτό γράφτηκε προς τα έξω, κύριε Παπαδόπουλε, και θα θέλαμε το σχόλιο σας, ότι στη Γενέβη δεν παρουσιάσαμε και την καλύτερη εικόνα. Ότι είμαστε ενωμένοι και ότι ουσιαστικά εργαζόμαστε όλοι από κοινού για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εσείς, ποια αίσθηση πήρατε από την Γενέβη, ποια ήταν η γεύση που σας άφησε? Ναι, αυτό μπορείτε, έχετε πει ότι είναι δύσκολο να επιτυχάνεται αυτός ο στόχος, όταν ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβερνητική πλευρά πήρε πληρωμένους δημοσιογράφους μαζί της στη Γενέβη που είχαν έναν και μοναδικό σκοπό. Αυτό είναι παρατηρητή, δεν είναι πληρωμένους δημοσιογράφους. Ναι, είναι και αποσπασμένοι και στο προεδρικό. Τώρα, συμμετείχαν και στις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Αν μιλάτε κυριολεκτικά ότι αμείβονται. Είναι υπάλληλοι του Προεδρικού Συμβουλίου. Αλλά τώρα πληρωμένοι δημοσιογράφοι για να εξυπηρετούν συμφέροντα. Συμμετείχαν στις συνεδρίες, σας λέω. Είναι αντιδεοντολογικό αυτό. Και η μόνη, όχι αντιδεοντολογικό, σας λέω, είναι καταγγελία που κάνω. Το έγραψαν και εφημερίδες. Συμμετείχαν δημοσιογράφοι στις συσκέψεις και στις συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου, προφανώς με έναν και μοναδικό σκοπό. Πώς θα βγάζουν δημοσιεύματα που θα πλήξουν την συμβουλή του Προέδρου? Ναι. Είναι άλλη ιδιότητα. Είναι προπαγανδιστές του Προέδρου. Όχι συμβουλή του Προέδρου. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω εντύπωση κάτι άλλο, λέει ο κ. Παπαδόπουλο. Μιλάτε για ανθρώπους που εργάζονται σε εφημερίδες και συνεργάζονται παράλληλα. Μιλώ για δημοσιογράφους που ή τουλάχιστον που ενεργούν ως δημοσιογράφοι και είναι αποσπασμένοι στο Προεδρικό και έχουν ως καθήκον τη συνεχή επίθεση και τη διαβολή της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι που αντιμετωπίσαμε στη Γενέβη από την πρώτη ημέρα, ενώ κάποιοι από εμάς είχαμε επιλέξει να μην προβαίνουμε σε δηλώσεις, να μην τοποθετούμαστε. Από την πρώτη ημέρα είχαμε ένα συνεχή πόλεμο από μια οργανωμένη ομάδα, η οποία φαίνεται προφανώς ότι παίρνει κατευθύνσεις από την κυβερνητική παράταξη, που είχε ένα στόχο να πλήξει την αντιπολίτευση. Μιλάτε για δημοσιογράφους εν ενεργεία, όχι δημοσιογράφους. Μιλώ για υπαλλήλους του Προεδρικού. Ανθρώπους που εργάζονται στο Προεδρικό. Πληρώνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό που έχουν γραφείο στο Προεδρικό. Και από τους φορολογούμενους. Έχουν γραφείο στο Προεδρικό. Έχουν γραφείο στο Προεδρικό. Για συνεργάτες του Προέδρου μιλάτε τότε. Μιλώ για αυτούς που παίρνουν μαζί τους για να περνάνε τα μηνύματα του Προέδρου. Όταν εκεί και όπου θέλουν. Μιλώ για εκείνους. Είναι δύσκολο επομένως να έχουμε ενότητα όταν έχουμε τέτοιες προσεγγίσεις από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι δύσκολο να έχουμε ενότητα όταν διαπιστώνουμε μια πολεμική εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι δύσκολο να έχουμε εμείς ενότητα όταν βλέπουμε στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια όλα τα κόμματα να συμφωνούν, να υπάρχει εθνική γραμμή
σε ό,τι αφορά ένα κεφαλαιόδη ζήτημα του Κυπριακού που είναι η ασφάλεια, η κατάργηση των εγγύσεων, η αποχώρηση των στρατευμάτων. Η Ελλάδα να τοποθετείται ξεκάθαρα ότι ζητά μηδέν εγγύσεις, μηδέν στρατεύματα μετά τη λύση και η δική μας η πλευρά να μασά τα λόγια της και να μην γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εδώ θα πάνε οι τεχνοκράτες στο Μόμπελεραν. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Το μόνο μέλος πολιτικής ηγεσίας κόμματος που θα πάει μαζί με τους τεχνοκράτες θα είναι ο κύριος Τσελεπής, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕ. Είναι συνταγματολόγος ενδεχομένως γι' αυτό. Δεν είναι συνταγματολόγος. Το μόνο μέλος πολιτικού γραφείου κόμματος που θα πάει μαζί με τους τεχνοκράτες θα είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕ. Καλά. Δεν είχαμε κι εμείς μέλιστες ηγεσίες των κομμάτων μας που θα μπορούσαν να πάμε μαζί με την ομάδα των τεχνοκρατών. Δεν θα μπορούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση καλής θέλησης, έτσι ώστε να πάνε και από άλλα κόμματα πολιτικοί εκ μέρους κομμάτων εκπρόσωποι, έτσι ώστε να διατυπώνουν και γίνει κάποιες απόψεις σε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις. Δεν θα έπρεπε να έχει καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εθνικό Συμβούλιο πριν από τη μετάβαση αυτής της ομάδας, έτσι ώστε να ακούσει τις δικές μας τις απόψεις, να του πούμε τις δικές μας ανησυχίες για τη δική του πρόταση, που επαναλαμβάνω είναι μια βάση την οποία εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά διαπιστώνουμε σε αυτήν την πρόταση κάποια κενά. Δεν θέλει να τα ακούσει. Πώς μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, όταν φαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κανέναν απολύτως ενδιαφέρον δεν έχει να ακούσει τις ανησυχίες τις δικές μας και του κόσμου, γιατί νομίζω ο κόσμος που μας ακούει προβληματίζεται. Πώς είναι δυνατόν σε αυτόν τον πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα να αναμένουν κάποιοι από εμάς τα πάντα να τα δώσουμε την πρώτη μέρα. Να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να δημιουργήσουμε θεσμούς που θα συμμετέχουν Τουρκοκύπριοι, θα έχουν βέτο, θα γίνει συμπρόεδρος ο κ. Ακκιντζή. Τίποτε δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν κάτι πάει λάθος. Αλλά θα αναμένουμε σε βάθος χρόνου η Τουρκία να αποσύρει στρατεύματα, να μας επιστρέψει εδάφη, να αποσύρει επίκους. Δεν είναι λογικά πράγματα. Δεν προσπάθησε ο πρόεδρος όμως να υπάρξει ενότητα στη Γενέβη και εσείς. Όχι εσείς προσωπικά, εσείς της αντιπολίτευσης προχωρήσατε και δώσατε, διαρρεύσατε έγγραφο που εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος εσάς. Αργότερα δώσατε τα στοιχεία και τις περιοχές που είναι στο χάρτη, σε δημοσιογράφους που ενδεχομένως εισαγωγικά να συνεργάζεστε και δώσαμε τα έγγραφα. Μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δώσει, κανένας δεν ξέρει, δεν λέω ότι το έδωσε. Αλλά μπορεί να το έδωσα και να μην δώσουν άλλα έγγραφα για να κάνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Κανένας δεν ξέρει. Ναι, θα δίνει και το χάρτη. Γιατί είμαστε ένοχοι μέχρι αποδείξεις αντιθέτου, αυτό είναι που μας λέτε. Πού ξέρετε ότι δεν είναι η κυβέρνηση που δεν έχει διάρρευση. Σήμερα κάνει δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις εφημερίδες και δίνει πληροφορίες για το τι περιλάμβαναν οι χάρτες. Καλά, αυτό δεν είναι διαρροή. Καλά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να διαρρέει πληροφορίες από το χάρτη, αλλά εμείς δεν γίνεται. Εμείς δεν είχαμε το χάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζει τις πληροφορίες στον τύπο. Δεν είχαμε το χάρτη και δεν γνωρίζαμε ποιος χάρτης τελικά θα κατατεθεί. Υπήρχαν 7 διαφορετικοί χάρτες από ό,τι πληροφορούμαστε. Ναι, αλλά ο χάρτης που σας παρουσιάστηκε και αυτό είναι η διαρρεύση. Οι πληροφορίες που είδα εγώ ήταν και λαθασμένες σε κάποια σημεία. Άρα δεν είμαι βέβαιος εγώ ποιοι είναι που διέρευσαν. Επομένως, διαρωτούμε ειλικρινά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Το ότι έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες που ήδη βρίσκοντας σε γνώση της τουρκικής πλευράς. Γιατί για το έγγραφο που αναφέρετε εσείς, αυτό το έγγραφο υπήρχε στα χέρια των Τούρκων. Το είχαν. Ο χάρτης όμως δεν υπήρχε. Ναι, δεν είχαμε το χάρτη, σας επαναλαμβάνω. Αλλά κάποιοι τον είδαν. Ναι, τον είδαν. Αλλά αυτά είναι τα ίδια πράγματα που συζητάμε εδώ και από το Μόμπελεραν. Αφού τα ίδια πράγματα είναι που υποτίθεται ότι είναι που συζητάμε. Γι' αυτόν τον χάρτη φύγαμε από το Μόμπελεραν. Τον ίδιο απαράδεκτο χάρτη για τον οποίο συζητούσαμε στο Μόμπελεραν, τον ίδιο χάρτη μας έφεραν οι Τούρκοι στην Γενέβη. Γι' αυτό λέω κάνω μια τρύπα στο νερό. Επομένως, το σημαντικό είναι ότι η τουρκική πλευρά πήραν κάποια έγγραφα τα οποία έγγραφα περιλαμβάνουν θέσεις τις οποίες γνωρίζουν ή κατά ότι αυτές οι θέσεις είναι απαράδεκτες. Ήταν η πρώτη φορά όμως, επειδή είπατε ότι κάναμε μια τρύπα στο νερό, ήταν η μόνη φορά στην Γενέβη, ήταν η πρώτη φορά μάλλον που η Τουρκία παρακάθησε στο ίδιο τραπέζι με την Κυπριακή Δημοκρατία, το δήλωσε και ο πρόεδρος, το δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΕΕ, ο κ. Γκουντέρες, έκανε αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία κατέθεσε επισήμως, αν θέλετε, χαρτί και είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσον αφορά για αυτή την ιστορία που λέγεται για την Κυπριακή Δημοκρατία. Λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά δεν απειλείται από την διαδικασία, από τα διαδικαστικά. Απειλείται από την κατοχή. Ναι, διαφωνώ με όλα όσα έχεις πει, Σταύρο, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω για ποιο λόγο. Γιατί είναι όλα λάθος.
Όχι επειδή τα λες εσύ, αλλά επειδή αυτά λέει και η κυβέρνηση. Πρώτον, δεν είναι πρώτη φορά που έχει καταθέσει η Τουρκία χάρτη. Έχει καταθέσει, η τουρκική πλευρά έχει καταθέσει χάρτη το 1974, το 1978, το 1981. Συζήτησε μαζί μας τους χάρτες που είχαν κατατεθεί με τη δέσμη Ιδρύων Γκάλη. Συζήτησε μαζί μας τους χάρτες που είχαν κατατεθεί με το σχέδιο. Όχι σε επίπεδο διεθνούς διάσκεψης. Ναι, αλλά νομίζω από τα ενωμένα έθνη είναι που κατατέθηκαν. Έναν-ένα. Να πιάσουμε έναν-ένα. Δεν είναι πρώτη φορά που πήγαμε σε διεθνή διάσκεψη. Ξαναπήγαμε και γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα ξαναπάμε. Γιατί καταλάβαμε τότε τι θέλει να κάνει η Τουρκία και το έχει πετύχει σήμερα. Όλα είναι λάθος. Τα γεγονότα που αναφέρες προηγουμένως είναι λάθος και επειδή και τα γεγονότα είναι λάθος, είναι λαθασμένα και τα συμπεράσματα. Δεν είναι πρώτη φορά που μας έδωσε χάρτη η Τουρκία. Ξανά έδωσα χάρτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που καθίσαμε σε διεθνή διάσκεψη μαζί τους. Ξανακαθίσαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήσαμε μαζί τους την ασφάλεια. Τι ξανασυζητήσαμε. Αυτό που είχαμε για πρώτη φορά στην Γενέβη και είναι θετική δήλωση. Ξέρεις να το πω. Είναι θετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Δεν είπε ότι συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στη διάσκεψη. Είναι ένα θετικό το γεγονός ότι έκαμε αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά εξαφανίστηκε αυτή η δήλωση από το τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης. Άρα ήταν δελτίο τύπου, δεν ήταν κοινό ανακοινωθέν, λέει η κυβέρνηση. Ω, παρακάτω. Ωραία. Ήταν κοινό ανακοινωθέν. Δεν ήταν επίσημο έγγραφο. Όχι, είναι επίσημο έγγραφο. Είναι το τελικό ανακοινωθέν το οποίο καθορίζει για την επόμενη διαδικασία. Και καθορίζει ότι η επόμενη διαδικασία θα συνεχίσει να είναι. Ένα ανέγγραφο το οποίο, ένα δελτίο τύπου το οποίο κατέγραφε τα γεγονότα, είπε ο εκπρόσωπος. Αφήστε τους νομικισμούς που καλείται η κυβέρνηση για 3 δευτερόλεπτα. Εάν είναι θετικό ότι έκαμε αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία ο Γενικός Γραμματέας, είναι αρνητικό ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία στο ανακοινωθέν στο τέλος. Σωστά. Ξεκινήσαμε με την Κυπριακή Δημοκρατία και τη χάσαμε στον δρόμο. Αυτό έγινε. Έγινε κοινοτάρχη ο πρόεδρο. Λέει και ο ίδιο. Επέτε μου εσεί. Επέτε μου εσεί αν είναι θετικό ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν είναι θετικό ότι έκαμε αναφορά ο Γενικό Γραμματέα, που συμφωνούμε, είναι αρνητικό ότι δεν υπάρχει αναφορά στο τέλο. Και σε αυτό να συμφωνήσω. Άρα από αναγνωρίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κανεί που δεν υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω, γιατί δεν είναι έτσι απολογικά τα πράγματα. Αυτή η απολογική προσέγγιση είναι που θέλει να περάσει η κυβέρνηση για να εξηγήσει το φιάσκο τη Γενέβη. Χαρίσαμε την πενταμερή στη Γενέβη. Ήταν μια επιδίωξη της Τουρκίας εδώ και 40 χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν αποδέχθηκε να πάει σε πενταμερή, γιατί ανησυχούσαμε για αυτά που πάθαμε. Ο μόνος πρόεδρος που το δέχτηκε ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Και τώρα μας λένε επειδή έχουμε γνωματεύσεις, δεν πειράζει. Καλά, εδώ και 40 χρόνια δεν είχαμε γνωματεύσεις. Εδώ το ΑΚΕΛ έχει συνεδριακή απόφαση και λέει ότι δεν πάμε στη διεθνή διάσκεψη, εκτός αν είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Για ποιο λόγο. Έτσι τους ήρθε. Επομένως. Το ότι δώσαμε την πενταμερή είναι μια τεράστια υποχρέωση από την πλευρά μας. Είναι το μεγάλο κέρδος της Τουρκίας σε αυτήν τη διαδικασία. Η πενταμερής έχει πλέον καθοριστεί ως ο τρόπος και η δομή διαπραγμάτευσης και συζήτησης του Κυπριακού. Θεωρώ ότι πανηγυρίζει η Τουρκία από αυτήν την επιτυχία, από την διάσκεψη. Μα ήταν και ο κύριος Ιούγκερ, ο οποίος. Αν μου επιτρέπετε να. Σταυρόφιζε με ένα λεπτό ολοκληρώ. Πρέπει να πανηγυρίζει η Τουρκία από αυτήν την εξέλιξη. Και πριν πρέπει να ρωτήσουμε τι πήραμε ως αντάλλαγμα για να χαρίσουμε την πενταμερή. Γιατί η πενταμερής στηρίζει το αφήγημα της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα, το Κυπριακό δεν είναι νομικό πρόβλημα, είναι πολιτικό πρόβλημα και τους χαρίσαμε μια διαδικασία που ενισχύει το δικό τους το επιχείρημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα και στην Κύπρο εκπροσωπούν οι δύο εντότητες ισότιμα το νησί, η Τουρκοκυπριακή και η Ελληνοκυπριακή. Πήγαμε στη Γενέβη για να συζητήσουμε διεθνές συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τις 3 εγκύτριες δυνάμεις και 2 κοινότητες. Αυτή είναι η θέση της Τουρκίας, αυτό είναι το αφήγημα της Τουρκίας, αυτή η διαδικασία δυστυχώς ενισχύει αυτό το αφήγημα. Θετικό τότε ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως παρατηρητής όμως. Και το λέει και το ανακοινωθέν. Γιατί είναι μέλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν το επιχείρημα είναι ότι είμαστε εκεί επειδή είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν το έχω ακούσει από κανέναν να το λέει αυτό το πράγμα. Το ότι ήταν εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, είναι θετικό. Το ότι όμως ήταν εκεί ως παρατηρητής δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν αυτό που εδώσαμε είναι τη διαδικασία που ήθελε η Τουρκία για να υποβαθμίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν ήταν τόσο παρατηρητής, θα έμπαινε και σε διάλογο και έντονο μάλιστα με τον κύριο Τσαβούσογλου, κύριο Γιούνκερ. Μάλλον πιο δυναμική ήταν η παρουσία παρά παρατηρητική. Δεν καθόταν και παρακολουθούσε τι γινόταν. Είχε συμμετοχή στη διαδικασία. Εγώ δεν άκουσα καμία συγκεκριμένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να τις ακούσουμε στη συνέχεια. Από ό,τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πήρε το λόγο η κυρία Μογκερίνη, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των μελών της. Ωραία. Πώς? Θα έχουμε μια στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει τη λύση. Ακόμα τώρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση. Είναι σημαντικό ότι έχουμε μια αρχή, δεν είναι σημαντικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε να ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Μακάρι να αλλάξει και αυτόν. Λέω θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εκεί. Ως παρατηρητής όμως, τονίζω, το σημαντικό είναι η υπερταμερίς. Θέλετε πιο ξεκάθαρη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν τη συμφωνία. Αυτό είναι που επιδιώκει η Τουρκία. Τη συμφωνία που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία να την υπογράψουν άλλοι. Όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Να καταργήσει την Κυπριακή Δημοκρατία με αυτήν τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία που θα καταργήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο τέλος ξεκινά από αυτήν την πενταμερή. Γιατί οι Τούρκοι λένε δεν είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κάποιοι άλλοι, είναι δύο οντότητες, δεν εκπροσωπεί η Κυπριακή Δημοκρατία το νησί γιατί είναι κλειπούσα. Αυτή η σύνθεση, αυτή η διαδικασία δυστυχώς ενισχύει αυτό το αφήγημα. Και οφείλουμε να ρωτήσουμε από την άλλη, τι έχουμε κερδίσει για να δώσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε χάρτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγήκαμε σε διάσκεψη. Είχαμε ξανά χάρτη από τουρκικής πλευράς. Το 74, και το 78, το 74, ο Ντεχτάς, το 78, Κιουτέρες, το 81, δεν θυμάμαι. Είχαμε τρεις φορές διαφορετικές περιπτώσεις χάρτη από πλευράς της Τουρκίας και συζήτησαν μαζί μας χάρτες των Ηνωμένων Εθνών, στις ιδέες Γκάλι, στο σχέδιο Ανάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το δαφικό. Μπορεί να είναι διαφορετικοί χάρτες από τότε, αλλά ξέρετε, η μόνη πρωτιά που είχαμε στη Γενέβη ήταν ότι για πρώτη φορά ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εδάφη στις ελεύθερες περιοχές. Ο κύριος Ερντογάν, μετά την λήξη της διάσκεψης της Γενέβης, βγήκε και μας ζήτησε την ένωση των κοκκίνων με τη Μόρφου. Να του δώσουμε και τον πύργο. Τη Λυρίας. Είναι η πρώτη φορά που Τούρκος αξιωματούχος ζητά εδάφη στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή, δώσαμε την Πενταμερή για να πάμε εκεί. Να μας δώσουν το χάρτη για τον οποίο αποχωρήσαμε από το Μόνο Πελεράν, τον οποίο χάρτη η κυβέρνηση είχε περιγράψει ως απαράδεκτο, για να ακούσουμε για ακόμα μια φορά τις πάγιες αδιάλλακτες θέσεις της Τουρκίας, τις είπε ο κ. Τσαβούσογλου να παραμείνουν οι εγγυήσεις ότι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα Τουρκία. Ένα δευτερόλεπτο. Πήγαμε εκεί για να δώσουμε νέες υποχωρήσεις στη διακυβέρνηση και δώσαμε αριθμητική ισότητα σε σημαντικούς θεσμούς του κράτους όπως ήθελε η τουρκική πλευρά. Και τι πήραμε? Πήραμε την Πενταμερή. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν πήραμε τίποτε άλλο. Στο θέμα της διάσκεψης, επειδή ήταν μια θέση την οποία υποστηρίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα. Ότι έπρεπε να βάλουμε την Τουρκία στο τραπέζι να συζητήσουμε το ζήτημα των εγγυήσεων. Έπρεπε να είναι πρώτο μάλιστα το ζήτημα των εγγυήσεων κτλ. Κτλ. Πώς διαφωνείτε με τη σύνθεση, διαφωνείτε με τον τρόπο που έγινε η διάσκεψη? Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να γίνει και να επιτυχαθεί να έρθει η Τουρκία να συζητήσει? Μα αφού μας ενημέρωσαν ότι συζητήθηκε η ασφάλεια και εγγύησης και με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Χωρίς να μας διεθνή διάσκεψη. Και αυτό είχε γίνει brainstorming, μας είπα. Ναι, γιατί brainstorming? Να γίνει συζήτηση. Ωραία. Όχι, πείτε μας πώς θα γινόταν. Θα μπορούσε να γίνει εγγύηση, όπως το ξανακάβαμε και στο παρελθόν. Δεν αγγεί να πηγαίνει να κάθεσαι απέναντι στο τραπέζι, εκτός σύνεγγυς. Εάν η Τουρκία πραγματικά έχει καλή θέληση να λύσει το Κυπριακό, δηλαδή πραγματικά θεωρείται ότι είναι ο τρόπος διαπραγμάτευσης το πρόβλημα. Εάν ήθελα να συζητήσω μαζί μας ειλικρινά για να καταργηθούν εγγύσεις και να φύγει ο στρατός, υπήρχαν χίλιοι τρόποι να γίνει αυτό το πράγμα, χωρίς να μας εξευτελίσω σε μια διάσκεψη όπου θα υποβαθμιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αναβαθμιστεί ο κ. Ακιντζή. Το γεγονός ότι επέμεναν σε αυτήν τη διαδικασία είναι επειδή η ίδια η διαδικασία έφεραν κάποια ωφέλη στην τουρκική πλευρά. Κέρδισαν. Εμείς χάσαμε. Αυτή είναι η Γενέβη. Ήταν αποτυχία η Γενέβη. Εδώ οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες μας λένε ότι είναι αποτυχία. Δεν τελείωσε η διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται η διαδικασία. Ναι, αλλά θα λύσουν, επαναλαμβάνω, οι τεχνοκράτες ζητήματα που δεν κατάφεραν να λύσουν οι πολιτικοί σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε να θα επανέλθει η διάσκεψη. Δεν ξέρουμε. Κανένας δεν ξέρει. Κύριε Παπαδόπουλε, μας επιτρέπετε, επειδή κάνετε λόγο συνεχώς για εκλειπούς σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία κάνει λόγο. Η Τουρκία. Ναι. Εμείς υπερασπιζόμαστε την Κυπριακή. Περιμένετε κάτι διαφορετικό από την Τουρκία? Πρώτον ερώτημα. Όχι, περίμενα κάτι διαφορετικό από τον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος τόνισε και λέει καθημερινά ότι είναι άδικη αυτή η επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και θύμισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει σε λίγες μέρες στην Πορτογαλία τα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής διάσκεψης. Όταν λες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει, κάνει δηλώσεις, σε ποιες δηλώσεις αναφέρεσαι? Γιατί τον τελευταίο μήνα
Έχει πέντε διαφορετικές δηλώσεις που λέει πέντε διαφορετικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η μόνη απειλή της Κυπριακής Δημοκρατίας ακριβώς είναι η κατοχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι δεν πάει. Δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε το ρόλο. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι που λέει, γιατί κάθε μέρα λέει διαφορετικό πράγμα. Να ολοκληρώσω πρώτα, αν μου επιτρέπετε. Ξεκίνησε και έλεγε για την πολυμερή, ότι δεν θα πάει σε πολυμερή. Μετά μας είπε ότι θα πάει σε εξαμερή. Μετά μας είπε ότι θα πάει σε τετραμερή. Μετά μας είπε ότι θα πάει σε πενταμερή. Τώρα κάνουμε την ερώτηση σου και πέμε σε ποια δήλωση είναι που αναφέρεσαι, επειδή κάθε μέρα λέει κάτι το διαφορετικό. Και εγώ δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Πάντως σήμερα, οφείλω να διαπιστώσω ότι η αντιμετώπιση που τη χάνουν οι δημοσιογράφοι από εσάς είναι τουλάχιστον άκομψη. Διότι αναφερθήκατε σε συναδέλφους και τους ονομάσατε πληρωμένους δημοσιογράφους, τους ονομάσατε προπαγανδιστές. Και είμαι σίγουρος ότι αν δείτε την εκπομπή σε επανάληψη θα μετανιώσετε για αυτό που είπε. Ήταν άκομψη. Το καταγράφω αυτό. Δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί οι συγκεκριμένοι έχουν έναν εντεταλμένο σκοπό. Λοιπόν. Πώς να περνούν την κυβερνητική προπαγάνδα και να λένε κάποια ζητήματα που εγώ θεωρώ είναι άδικα και λαθασμένα για την αντιπολίτευση. Και αυτοί είναι πληρωμένοι και βρίσκονται στο προεδρικό. Λοιπόν, τώρα, εσύ μπορεί να το θεωρείς άκομψο, εγώ το θεωρώ ανέντιμο αυτό που γίνεται. Λοιπόν. Και δεν έπρεπε να γίνεται. Καταγράφεται και μας κρίνει όλους ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε λοιπόν ότι εγώ θα εκπροσωπήσω, λέει, την Κύπρο στην Ευρωμεσογειακή διάσκεψη στην Πορτογαλία ανάμεσα σε άλλους επτάρχηγους κράτων και κυβερνήσεων. Θα προσφωνήσω το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου η Κύπρος προεδρεύει. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκεί. Και η μόνη της απειλή, όπως είπε ψες, είναι η κατοχή. Δεν διαφωνείτε με αυτή την θέση? Πρώτα θέλω να σχολιάσω ότι και οι δημοσιογράφοι κρίνονται. Δεν θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι είναι πέρα. Είναι πρώτα κρινόμενοι οι δημοσιογράφοι και μετά κριτές. Το έχω πει πολλές φορές. Και όπως οι πολιτικοί κρίνονται και οι δημοσιογράφοι. Διαφωνώ μαζί σου ότι δεν δικαιούμαι εγώ να κρίνω δημοσιογράφους. Έχω κάθε δεν είπα ότι δεν δικαιούσαι. Και ο κόσμος ήταν άκομψο ο χαρακτηρισμό. Διαφωνώ μαζί σου. Είναι και λίγα που λέμε. Δεν είναι δημοσιογράφοι τέλος πάντων. Δεν είναι και δημοσιογράφοι, αλλά είναι σύμβουλοι του Προέδρου. Είναι σύμβουλοι του Προέδρου και λειτουργούν. Ναι, αλλά δίνετε λαθασμένες εντυπώσεις λέγοντας για ποιο δημοσιογράφους. Συγγνώμη, όχι, δεν είπα για δημοσιογράφους. Εγώ είπα για τους συγκεκριμένους που είναι πληρωμένοι σύμβουλοι δημοσιογράφοι. Λειτουργούν ως δημοσιογράφοι. Μπορεί να μην είναι και δημοσιογράφοι, γιατί δημοσιογράφος είναι κάποιος που καλύπτει γεγονότα. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Είναι προπαγανδιστές που έχουν ως στόχο και καθήκον να μεταφέρουν τις θέσεις της κυβέρνησης και να πλήττουν. Φυσικά είναι άποψη. Δεν μιλάμε για δημοσιογράφους. Και έχω κάθε δικαίωμα να έχω αυτή την άποψη και κάθε δικαίωμα και ο κόσμος να τους κατακρίνει. Εμείς τους κατακρίνουμε. Δεν θεωρούμε σωστό αυτό που γίνεται. Και ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται χρήματα του φορολογούμενου για να αποσπούμε δημόσιους υπάλληλους, να τους βάλουμε πάνω στο προεδρικό και να λειτουργούν δίθεν ως δημοσιογράφοι, αλλά στην ουσία να είναι προπαγανδιστές της κυβέρνησης. Γραφείο τύπου, ναι. Και να μην έχουν καν και τα προσόντα για να έχουν αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πάμε στη δική σου την ερώτηση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι νομικό το πρόβλημά μας. Το Κυπριακό δεν είναι νομικό πρόβλημα. Το Κυπριακό είναι πολιτικό πρόβλημα. Και οτιδήποτε ενισχύει την πολιτική θέση της Τουρκίας, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα, αυτό είναι ζημιά για τη δική μας την πλευρά. Αλλά ποιον έπεισε η Τουρκία ότι είναι κλειπούσα η Κυπριακή Δημοκρατία? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έπεισε καμιά κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία? Καλά, εδώ παίρνουν τον κύριο Νακιντζή, τον κύριο Τσαλάτ, στο Λευκό Νίκο συναντιέται με αρχηγούς κρατών. Αυτά δεν σας προβληματίζουν, δεν σας ανησυχούν. Αυτά είναι νομικά προβλήματα ή πολιτικά προβλήματα. Το ότι ο κύριος Ακιντζή έχει συναντηθεί με τον Άγγλον Πρωθυπουργό. Το ότι ο κύριος Τσαλάτ είχε πάει στο Λευκό Νίκο. Το ότι όποιος ξένος αξιωματούχος πλέον έρθει στην Κύπρο και πρέπει να δει αναγκαστικά και τον κύριο Ακιντζή. Δηλαδή, ως παρεξηγείται η Τουρκία. Αυτά δεν μας προβληματίζουν. Είναι στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κύπρο έχουμε δύο οντότητες. Είναι πολιτικό, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα μας. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία από αυτήν την προσπάθεια υπονόμευσης της Τουρκίας και τέτοιες διαδικασίες που ενισχύουν τα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει μία κυβέρνηση στην Κύπρο. Υπάρχουν δύο. Ότι δεν είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι κλειπούσα, δεν μας βοηθούν εμάς, βοηθούν την Τουρκία. Αυτό χάρισαμε στην Τουρκία με τη Γενέβη και δεν πήραμε. Πήραμε ελάχιστα, δεν πήραμε δεν πολλά θεωρείτε πράγματα. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πρόβλημα μας με τη διαδικασία. Από τη διαδικασία, από τη διάσκεψη που έχει ξεκινήσει και είναι ανοιχτή κτλ. Η Τουρκία έχει
μια θέση εκεί η οποία καλείται να δώσει μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τις εγγύησεις και την ασφάλεια. Ένα ζήτημα που κανένας οργανισμός στον κόσμο δεν θεωρεί δικαιολογημένο να υπάρχουν εγγύησεις και στρατεύματα σε ένα άλλο πράγμα. Ναι, θεωρώ ότι είναι από τα πιο δυνατά μας επιχειρήματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εγκλωβισμένη σε μια διαδικασία και αυτή. Σταύρο, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι το πιο δυνατό μας επιχείρημα. Και όπου πάμε είναι το επιχείρημα που πιάνει περισσότερον τόπο. Και γι' αυτό είναι που πραγματικά διαρωτούμε. Αυτοί που έχουν εκτοξεύσει την επίθεση του κύριου Κοτσάρ θεωρούν... Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Πήγαμε εκεί για να εκθέσουμε την Τουρκία, αν είπαμε. Για να αποκαλυφθούν οι προθέσεις της. Για να διαφανεί ότι δεν έχει διάθεση να λύσει το Κυπριακό. Έτσι μας έλεγαν κάποιοι. Επειδή παραμένει σε αδιάλεκτες θέσεις, στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Πήγαμε εκεί, ακούσαμε τις θέσεις της, επανέλαβε αυτές τις αδιάλεκτες θέσεις, θέσεις που δεν κερδίζουν, κερδίζουμε εμείς όταν συζητάμε, και φύγαμε από εκεί και οι κυβερνητικές εφημερίδες ξεκίνησαν μία επίθεση όχι εναντίον της Τουρκίας, αλλά εναντίον του κύριου Κοτσάρ. Να δείτε, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Κυπριανού χθες εδώ μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Κοτσάρ, ότι συμφωνούν απόλυτα όσον αφορά τους χειρισμούς με την ελληνική κυβέρνηση. Αύριο θα έχουμε εδώ τον Αβέροφ Νεοφύτου, θα το ρωτήσουμε και αυτόν, γιατί συζητήσαμε αρκετή ώρα, αναφερθήκαμε πολλές φορές στο όνομά του και δεν είναι κομψό. Όχι, πάνε αύριο. Μα δεν θέλω να πω μια συζήτηση, τι είπε και τι. Εμείς παραλαμβάνω που κάναμε ανακοίνωση εχθές και ζητήσαμε δημόσια από το Δημοκρατικό Συναίρμο να διαψεύσει το δημοσίευμα και να πει ότι δεν είπαν αυτά τα πράγματα. Δεν θα πούμε εμείς σε μια συζήτηση. Θα συμφωνούσατε με τον κύριο Κοτσά που είπε, έκανε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη πρώτης απογευματινής συνάντησης στη διάσκεψη που είπε για να συναντηθούν τρεις εγγύοι, τρεις δυνάμεις και μετά να ενημερωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να υπάρξει μια σύσκεψη. Αυτό είχε ήδη συμφωνηθεί από προηγουμένως. Είχε συμφωνηθεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε και εμείς, ότι είχε συμφωνήσει ο Νίκος Αναστασιάδης ότι θα γίνουν διμερείς και τριμερείς επαφές μεταξύ των εγκυτριών. Και θα συμφωνούσατε σε κάτι τέτοιο. Είχε ήδη συμφωνηθεί στη διαδικασία. Όχι, εγώ προσωπικά όχι. Εγώ θεωρείται λαθασμένο. Αλλά είχε ήδη συμφωνηθεί από τον Νίκο Αναστασιάδη. Μας το είχε πει από την προηγούμενη μέρα. Καλά, γιατί αυτό γίνουν... τότε. Δεν ξέρω, ρωτάτε τους. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα μας είχαν πει ότι θα γίνουν διμερείς και τριμερείς επαφές. Θεωρώ λάθος εγώ αυτό το πράγμα, αλλά είχε ήδη συμφωνηθεί. Φταίμε τον κύριο Κοτσάν επειδή είχαμε συμφωνήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Λοιπόν, επειδή... Τα περισσότερα λάθη παρεμπιπτόντος είχαν γίνει από την 1η του Δεκέμβρη. Περνάει και ο χρόνος. Εκεί είναι που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συμφωνήσει αυτή τη διαδικασία. Περνάει και ο χρόνος και όσον αφορά την κατοχή παγιών ή τα τελεσμένα, όσον αφορά την εκπομπή μας, πρέπει να σε άλλο θέμα. Σήμερα έχουμε 18 του Γενάρη. Τι θα πρέπει να αλλάξουμε κατά την άποψή σας για να επανέλθουμε στον σωστό δρόμο και να πετύχουμε το στόχο της λύσης του Κυπριακού? Τι στροφή πρέπει να κάνουμε, προς ποιους να απευθυνθούμε, τι να αλλάξουμε στρατηγική, δηλαδή συμφωνείτε με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου που λένε ότι για να διεκδικήσουμε μια σωστή και δίκαιη λύση πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική? Φυσικά. Είναι εφικτό. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Εδώ και 9 χρόνια ακολουθούμε αυτή την πολιτική, των συνεχών υποχωρήσεων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το φιάσκο της Γενέβης. Δεν έχουμε καταφέρει να κάμψουμε την Τουρκία για να διαλλάξουμε αυτή την πολιτική. Άρα γιατί θα αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα να συνεχίσουμε με την ίδια τακτική? Αντίθετα, οι δικές μας υποχωρήσεις, αντί να κάμψουν την Τουρκία να διαλλάξει, την έχουν εθαρρύνει. Τώρα οι Τουρκοί δεν τα θέλουν όλα, θέλουν κι άλλα. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ μικρό παράδειγμα. Πήγαμε, επαναλαμβάνω, στη Γενέβη και δώσαμε και πάλι στη διακυβέρνηση. Δώσαμε την αριθμητική ισότητα, κάναμε πρώτα εμείς, για αριθμητική ισότητα σε νέους θεσμούς. Δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση όμως. Το επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συζήτηση. Έκαμε πρόταση η κυβέρνηση για αριθμητική ισότητα, επιτροπή ανταγωνισμού, επιτροπή προσφορών σε άλλες επιτροπές, σε σημαντικούς θεσμούς του κράτους. Δική μας πρόταση. Να δώσουμε και πάλι. Όχι και άλλες, όλες είπε, σε κάποιες. Παρακάτω, σε σημαντικές. Σε όλους τους σημαντικούς θεσμούς θα έχουν αριθμητική ισότητα. Συμφωνούμε. Άρα προχωρήσαμε σε νέες υποχωρήσεις. Απλή ερώτηση. Τι κερδίσαμε από αυτήν την νέα υποχώρηση της Γενέβης? Τι κερδίσαμε? Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δεν κατάλαβα τι κέρδισα. Πήγαμε εκεί που υποτίθεται να συζητήσουμε την ασφάλεια, να ακούσουμε τις τουρκικές θέσεις και καταφέραμε πάλι να δώσουμε στη διακυβέρνηση. Αυτό συνεχίζεται εδώ και 9 χρόνια. Δεν έχουμε καταφέρει με τις υποχωρήσεις να λύσουμε το Κυπριακό. Θα κάνουμε μια πιο επικριτική. Δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε το Κυπριακό, να συνεχίσουμε με τη ίδια στρατηγική, και γι' αυτό είναι που εμείς εισηγούμαστε. Αλλαγή στρατηγικής, νέα στρατηγική στο Κυπριακό. Να σταματήσει αυτή η τακτική των μονομερών υποχωρήσεων. Τι να κάνουμε? Πρέπει να διεκδικήσουμε. Για παράδειγμα,
την κρατική υπόσταση και τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω. Στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν εμείς να τη διαλύσουμε από την πρώτη μέρα και να περιμένουμε σε βάθος χρόνου η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις δικές της υποχρεώσεις. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον κύριο Ερντογάν. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον εμπιστεύεται ο κόσμος που μας ακούει. Άρα, εμείς εισηγούμαστε στην κυβέρνηση να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία και μετά τη λύση. Δεύτερον, ΑΟΣ. Και πάλι, έχει να κάνει με την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να λύσουμε τον Κυπριακό, αλλά να παραμείνει σε εκκρεμότητα να δω ότι η Τουρκία διεκδικεί την ΑΟΣ μας. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Τουρκία διεκδικεί το 45%, σχεδόν το 45% της ΑΟΣ της Κύπρου για την ίδια. Όχι για τους Τουρκοκύπριους. Θα το τονίσω. Ναι, ναι. Για την ίδια. Θα πάμε να λύσουμε τον Κυπριακό και δεν θα ξέρουμε αν θα έχουμε τη μισή ΑΟΣ μας. Αυτά είναι τεχνικά θέματα που θα τα αφήσουμε ύστερα. Τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να τα αποφασίσουμε από τώρα. Πρέπει να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Η νέα μας στρατηγική πρέπει να έχει ως πρώτη στο μέλημα την υπεράσπιση των συμφερόντων της κρατικής υπόστασης της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Δεύτερον, πρέπει να έχει κόστος η Τουρκία για τη μίληση του Κυπριακού. Είναι το αντίθετο που έχουμε σήμερα. Επιβραβεύουμε την Τουρκία για τη μίληση του Κυπριακού. Ανοίγουμε κεφάλαια, κάνουμε διευκολύνσεις, πήραμε τον κύριο Ακεντζή στον Ταβός. Αυτά δυστυχώς ήρθαν μπούμεραντ. Τα βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Εάν δεν έχουμε κατάληξη σε αυτή τη διαδικασία, η αναβάθμιση του ψευδοκράτους έχει πάρει άνευ προηγουμένου διαστάσεις. Επομένως, αυτά είναι που ζητάμε. Να αλλάξει στρατηγική. Κόστος στην Τουρκία όταν δεν υπάρχει λύση. Υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και διεκδίκηση στις διαπραγματεύσεις. Ακριβώς το αντίθετο από το τι γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε στην πρώτη ενημέρωση. Στις 10 το βράδυ από το Ρικένα. Το Κυπριακό μετά τη Γενέβη και τα επόμενα βήματα. Άντρος Κυπριανού, Μαρίνος Ζόπουλος, απαντούν στις ερωτήσεις του Γιάννη Νικολάου και της Στέλλας Μιχαήλ, καθώς και των τηλεθεατών της εκπομπής. Hashtag Greek, αυτή την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.